Της κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Πρέπει να είναι με διαφορά η μεγαλύτερη κουτσομπόλα που κυκλοφορεί. Η μεγαλύτερη κουτσομπόλα που κυκλοφορεί δεν υπάρχει. Έλεγε στο ρεπόρτερ του Άρη να πάνε να πιούνε καφέ το Στράτζαν. Δεν λέγεται ρεπόρτερ του Άρη. Άκουρε, άκουρε, άκουρε. Λέγεται Γεώργιο Στράτζαν. Άκουρε, το ρεπόρτερ του Άρη. Θα σου πω, λέει, να πιούμε καφέ, να σου πω τι γίνεται στον Άρη, τον είπε. Και εγώ κυλήθηκα στο έδαφος. Έπεσα κάτω στα πλακάκια. Τον άνθρωπο. Και όλος ο φελός τον άκουγε. Αντί να του δώσει ένα μπάτσο. Άντε βγει εδώ, ρε, ψέτε. Βγάλε Χατζηγεωργίου. Βγάλε, ρε. Άντε μην έρθω από εκεί μέσα. Μη. Κράζατε το Βιλμπέρι και τώρα το βγλώσατε. Κότες. Κότες. Τι έκανε ο Βιλμπέρης. Σας έσωσε χωρίς φράγκο και γκρινιάζατε κιόλας. Το Βιλμπέρης. Αναχαθείτε. Τα ποδαράκια τα άνοιξε με τη λαμία ο Βιλμπέρης όμως. Τι έκανε ο Βιλμπέρης. Τα ποδαράκια του τα άνοιξε. Ποια ποδαράκια. Με τη λαμία στο. Ο προπονητής δεν μπορεί να ανοίξει πόδια. Ποιος, ο προπονητής. Δεν μπορεί να ανοίξει πόδια. Όποιος θέλει ανοίγει πόδια. Κατάλαβες. Και η δουλειά δεν γίνονται από προπονητές. Ελά σταμάτα ρε. Εντάξει. Ο Βιλμπέρης. Πάρε λίγο το Στράτζαλι. Βγάλ το στον αέρα. Ναι. Να πει γιατί μιλούσαμε. Να του πει ο Κόκκινος. Η αδερφή του Αιγαίου τώρα. Έλεγε το ρεπόρτερ του Άρη, ο Κόκκινος, να πάνε πιούν καφέ να του πει τι γίνεται στον Άρη. Και ο άλλος τον άκουγε. Δεν πήρε κανένα γκλόψα του στο κεφάλι του να ανοίξει. Βγάλ τον ρε. Άμα το κάνεις τρία λεπτά θα γίνεις μπουγκλής. Εμίλιος Γαβριλίδης. Πώς ονοχλεί ο Διτσιράπης, να το βουτήξω. Η γουλιώνει από κλειδ. Τι να βουτήξει το Διτσιράπη. Βεβαίως. 130 κιλά πάγκο κάνει ο Διτσιράπη. Σου δώσει ένα γουδί, δύο μέρες στο αχέμπα θα είσαι. Άστο καλό. Του δώσει να βουτήξει το Διτσιράπη. Μη βουτάς πολύ, ρε. Γιατί. Βούταξε κανένα ψωμί σε καμιά σαλάτα εκεί πέρα. Θα βουτήξει το Διτσιράπη. Σου δώσει κανένα μπάτσο Διτσιράπη. 130 κιλά πάγκο κάνει. Το βλέπει. Διτσιράπη. Θα βουτήξει, λέει, το Διτσιράπη. Το βουτήξει. Αν ενοχλεί, λέω το. Και λέει κάνει 30 και επειδή κάνει 30 κιλά πάγκο. Δεν κατάλαβα. Εσύ το μόνο που να βουτήξεις είναι σε καμιά σαλάτα, κανένα λάδι αλαΐς μέσα, κανένα τζατζίκι να βουτήξεις. Είσαι... Δεν θα βουτήξεις εσύ. Και φταίς με χέρια, ρωτώ το Γιάννη γιατί είναι φίλος. Γιάννη, μαλώνεις, ρε! Ναι. Μαλώνεις, πες το να! Τώρα που είστε μαλώνεις! Πει, άμα το δεις να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, ρε, πήρε κολό, χοντρε, τι έγινε. Φλωράκι, θέλω με συγχωρείς. Ράτσε λάθος! Εσύ τα κάνεις αυτά. Άσε με ρε κόκκινε. Εσύ τα συνηθίζεις. Εγώ δεν είμαι μάγκας, εσύ βουτάς τον κόσμο. Εσύ τα συνηθίζεις. Βουτάς, θα τον βουτήξω. Περίμενε τον άλλο από εδώ έξω με ένα κορμό δέντρου να τον κοπανίσεις και ακόμα έρχεται. Άντε λοιπόν, το κόμμο ρε. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Ραπτόπουλος Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5. Παρέα με Τελιβερά. Άπεινά σε καλωσορίζουμε σε έναν υπέροχο κόσμο στον κόσμο του Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Μόνο στο Deliveras.gr θα βρείτε αποκλειστικές προσφορές, το οποίο μόνο τυχαίο δεν είναι, αφού η εταιρεία είναι 100% ελληνική και φροντίζει γι' αυτό. Μπες στο Deliveras.gr και βρες όλες μα όλες τις προσφορές. Λοιπόν, αύριο η Metrosport. Πέρα από τις δύο εφημερίδες, από την μία η οποία έχει όλα τα ρεπορτάζ των ομάδων, από τη στοιχηματική. Πες το να έρθει λίγο μέσα ο Στρατζέλης, πες λίγο μέσα, για μισό δευτερόλεπτο. Για να κερδίσω 1000 ευρώ, πες το να. Καμένος δεν αύγει. Μην ξανοίγεσαι πολύ. Μην ξανοίγεσαι. Παίρνεις τα ψάρια από τη λαϊκή και τα πας στη ταβέρνα, μην ξανοίγεσαι πολύ. Μη ξανοίγεσαι. Το κακό που είναι. Μην κάνεις τον άπλα αυτό, λέω. Τα 1000 ευρώ, άστα. Όταν παίρνεις σαλανιάρικο ψάρι, το πληρώνεις, φίλε. Ναι, αλλά το τρώω στο σπίτι σου από τη λαϊκή. Δεν το πας στον εστιατόρα στο ψάρι. Σπίτι μου το τρώω. Και... Όταν θέλω, το θέλω να γίνει κάρβουνο, το πάω σε φίλο εστιατόρα. Ναι, ξοδεύτηκες πολύ, πρόσεχε. Μην ξανοίγεσαι στο πέλαγος πολύ. Το κακό που είναι, ρε, φίλε. Έλα, ρε, κόκκινε.
θα πας στη λαϊκή να πάρεις ψάρια και θα πας στο εστιατόριο, θα ψήσει ο εστιατόρας και θα βγάλεις πουρο που το έχεις δανεικό να πάρει από τον άλλο να κάνεις τον Μπρούκλιν. Όχι δανεικό ρε, κλεμμένο. Κλεμμένο. Α, τον κόκκινο. Δεν είναι δανεικό. Παναθεμάσαι. Κλεμμένο είναι. Α, να χαθείς τα βουκοδονόσορα. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, λέγε. Αύριο πέρα από την εφημερίδα τη μισή η οποία θα έχει τα ρεπορτάζ των ομάδων, την άλλη μισή η οποία θα έχει στοίχημα, προτάσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα έχει μέσα και 50 αυτοκόλλητα με 50 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. 50 τυχεροί φίλοι ακροατές θα κερδίσουν εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Οπότε μπορείτε αύριο να προμηθευτείτε την εφημερίδα και να το κάνετε δικό σας το μαγικό χαρτάκι, το οποίο ίσως δεν έχετε βρει. Εξαντληθήκαν τα εισιτήρια, ξέρεις. Τι να εξαντληθούνε. Τα πήρε ο κόσμος, εξαντληθήκαν. Ο κόσμος δεν τα πήρε, όχι ακόμα. Κόσμος. Όποιος θέλει πάει και παίρνει εισιτήριο. Δεν πρόκειται να γίνει sold out. Δεν θα γίνει sold out. Όχι. Γιατί. Γιατί δεν έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Ξενέρωσαν οι παοξίδες. Γιατί. Δεν το πήρες χαμπάρι εσύ μια εβδομάδα. Τι κάνεις. Καταρχήν. Δεν το πήρες χαμπάρι ότι ξενέρωσαν οι παοξίδες. Χθες η Τούμπα καταρχήν πριν το match και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μύριζε να πούμε γκρίνια. Γκρίνια! Γκρίνια! Μιζέρια! Καζατζίδης! Γιάννης Πουλόπουλος, Μίμης Πλέσας! Γκρίνια! Πω, πω, πω! Έγινε και το 0-1. Χάσαν και την ευκαιρία, άλλοι το κάνουν 0-2 στο 93. Γκρίνια! Ποιος θα πάει να κάνει sold out. Αφού είναι ξενερωμένοι εδώ και 15-20 μέρες οι παόξιδες. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι ότι είναι ξενερωμένοι. Έτσι λέω, ναι. Μπράβο. Το λέω και στο Sport Dog σήμερα. Συνέντευξη με πήραν. Αυτό λέει που είδα στην Τούμπα δεν έχει συμβεί ξανά τα τελευταία 10 χρόνια. Πιο πολλές ήταν οι νοικοκυρές στη λαϊκή παρά να πούμε οι παοξίδες έξω από τα εκδοτήρια. Εσύ δεν πήγες να δεις. Όχι. Δεν πήγες να βάλεις κανένα κούτρα λάδι στο Πεντμεζά με τον Τότι. Να βάλω κούτρα λάδι. Ναι, ρε παιδί μου. Αυτά εσύ τα θυμίζεις. Ράπ λέει χθες στο γήπεδο τέτοιο Μπινελίκη σε Κασναφέρη και Λουτσέσκου δεν έχω ξανακούσει. Ναι. Πολύ καλτ καταστάσεις. Ναι. Μιλάμε για τρελό γέλιο, λέει ο φίλος. Ωραία. Τις καλτ καταστάσεις γουστάρουμε κι εμείς. Μούτρα σαν του Καζναφέρη που το παίζει τίμιος και σοβαρός ενώ ήταν στην παράγκα διαιτητής να πούμε και σφύριζε 80-20 τον Ολυμπιακό. Βγάλ το παιδί να μην το βγάλω κόκκινη. Ναι, λοιπόν. Βγάλ το παιδί να μην το βγάλω. Ο Λουτσέσκο, ο οποίος του την πέσανε κάποιοι παοξίδες στην Ξάνθη εκεί πέρα. Οι ζάντες του αυτοκινήτου ξεβιδώθηκαν. Ήταν τον πάνω στον πάο προπονητή, δεν τον πήρανε και κρατάει μανιάτικο. Οι παοξίδες που δεν γουστάρουν την Ξάνθη γιατί θεωρούν ότι ξανά πρέπει να ανοίγει τα πόδια στον ΠΑΟΚ και όχι στον Ολυμπιακό. Ήταν ωραίο σκηνικό. Ο ΠΑΟΚ που δεν τράβαγε. Τι. Ωραίο ήταν. Σάκι. Και πόσο κόσμο πήγε στην Τούμπα. Δεν ξέρω. 5-6.000 κόσμο. Αν πας στο Καφτατζόγλιο θα λέμε τεράστιο ο κόσμο στη Ηρακλή. Και όταν παίζει ο ΠΑΟΚ με 6.000 κόσμο λέμε άδεια η Τούμπα. Κατάλαβε και είναι διαφορέ. Άντε τώρα πάμε παρακάτω. Πότε έγινε αυτό. Πότε έγινε αυτό. Ναι. Κάθε φορά έγινε. Μάλιστα. Κάθε φορά. Ναι. Σάκη, αυτό που γράφεις είναι μηνύσιμο και τεράστια βλακεία, οπότε... Ποιος είναι που το λέει το μηνύσιμο, ποιο. Δεν χρειάζεται. Ναι. Εντάξει, γιατί πρέπει να είσαι ανόητος για να στέλνεις τέτοια μηνύματα. Ποιος είναι ένα παιδί μου, Σάκη. Άστονα, ρε. Άστονα. Ένα παιδί του Μαροκάνου είναι και τον προστατεύω. Αγαπάει τον Πανσεραϊκό παθολογικά, κομμουνιστής είναι. Το φίλος είναι το κράζουμε, λέει ακόμα. Σταμάτα. Γιατί σταμάτα. Καλά κάνει και τα υπόλοιπα. Επειδή είναι φίλος ο Δηλμπέρης, δηλαδή. Αυτά που γράφει είναι μηνύσιμα, ρε Βλάξ. Τι γράφει, τι μηνύσει. Κι άλλο. Γιατί. Λέει πώ έπαιρνε τα μάτια στο Γάζο και στον Εύωσμο. Διάβαστο. Και στον Εύωσμο. Διάβαστο. Λέει πώ έπαιρνε τα μάτια. Διάβαστο. Τι διάβαστο. Διάβαστο. Όχι όπω το γράφει. Λοιπόν. Ακριβώ. Εγώ θα πάω μάρτυρα εναντίον σου όμω αυτό το πράγμα. Και θα πάρει μάρτυρα. Γιατί στο λέω, μην το διαβάζει. Τον κράζουμε ακόμα το φίλο σου. Γιατί τα μάτια τα παίρνει όπω τα παίρνει σε Εύωσμο και Γάζο. Τι είπε, δεν είναι τίποτα μηνύσει. Όχι, λέει κι άλλα. Ναι, εγώ μέχρι εκεί διαβάζω. Όχι. Τι. Θα διαβάσει και τα υπόλοιπα. Κοίτα κόκκινε. Στα δικαστήρια. Ας εγώ θα σε σώσω τώρα. Ας. Αυτό είναι το ευχαριστώ, δηλαδή πρέπει να όχι, λέω. Θα πρέπει να λες. Ας να σε σώσω πρώτα και θα λες μετά. Γιατί αν την αφήναμε την υπόθεση σε σένα και στο δικηγόρο σου, θα μας παίρνουν και τις κάλτσες ως αποθήκες. Ωραίο δικηγόρο έχεις. Πώς το λέει το δικηγόρο σου. Γιατί. Χασοδίκης μεγάλος. Πότε, από πού το πήρε το πτυχίο. Γιατί ασχολήθηκε. Από τη Γιουγκοσλαβία το πήρε το πτυχίο, από πού το πήρε. Από τη Βουλγαρία το πήρε. Τι να έβαλε δικηγόρο, δηλαδή. Τι να έβαλε δικηγόρο, ρε Χαϊβάνη. Καταρχήν είσαι αντιπικοινωνιακό άνθρωπο. Τι να έβαλε δικηγόρο. Αυτές οι υποθέσεις κλείνονται με ωραία. Ποιον έβαλε δικηγόρο. Το γρόλιο έχω εγώ δικηγόρο. Ποιον έβαλε να ασχοληθεί με την υπόθεση. Γιατί με τη δικιά σου την υπόθεση. Εγώ ασχολήθηκα με τη δικιά σου την υπόθεση. Γιατί ο δικηγόρο είναι για κλωτσιέ. Δεν ξέρω, γυναίκα έχει άντρα δικηγόρο.
Εγώ πάντως. Προτρέχει. Σε δίκη αυτόν που έχει εσύ το δικηγόρο δεν τον παίρνω. Μην τον παίρνει. Δεν τον παίρνω. Πάρτε εσύ. Άλλοι. Η ΑΕΚΛΕ που ήταν 7η και 40.000 χρόνια με Ολυμπιακό. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ με το ζόρι λέει 25. Ναι, μα είπαμε. Τα είπαμε. Η κερκιδάρα τη ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό φέτος παίρνει τα εύσημα. Είναι η καλύτερη κερκίδα στο φετινό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα. Ψάξτε να βρείτε τη δεύτερη. Η ΑΕΚ έχει σαν ΑΕΚ παλμό, η ΑΕΚ έχει σαν ΑΕΚ φωνή, μπορεί να δώσει στον παίκτη της κίνητρο, μπορεί να δώσει στον παίκτη της ψυχολογία, αντίθετα στον ΠΑΟΚ, στο περιμένει, στο ΑΚΑ, ναι, φαντάσου να πάει στη Φιλαδέλφεια τι έχει αυτό να γίνει. Το παιδί, ενώ στον ΠΑΟΚ, αν δεν το ήξερα, ενώ στον ΠΑΟΚ περιμένουνε, η κερκίδα να τη δώσει όθηση ο παίκτης. Αυτή είναι η διαφορά της κερκίδας. Μας είπε τώρα ότι το ΟΑΚΑ γίνεται έδρα. Εδράρα. Το ΟΑΚΑ. Εδράρα. Από την... Εγώ όταν πήγα το 83 να δω ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πότε γενιάστηκε το ΟΑΚΑ? Το 82. Το 83 εγώ. Όταν γίνανε οι αγώνες. Α, σε μερε κόκκινα. Με τη Σακοράφα και τη Βερούλη να παίρνουν το κουζό και το αργυρό. Με τη αριστερή, τη Σακοράφα. Μεσογειακή ήταν. Φυσούσε 12 από φόρ. Μεσογειακή ήταν η αγώνες. Δεν ξέρω, ήταν μεσογειακή, αν ήταν στον Αθλαντικό. Δεν με νοιάζει, ρε. Εγώ ξέρω ότι στο ΑΚΑ όταν πήγα 75.000 κόσμο. 80 ήταν εκεί. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 75.000 κόσμο. Α, για ποδόσφαιρο. Ναι, άσε τώρα, 80 ήταν. Ο Καραμαλής το εγγενίεσε και ο Μητσοτάκης τον γκρέμισε. Α, παράταμε. Και άδεις κερκίδα. Και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Και να πέφτουν οι καρέκλες από πάνω στο 2-0. Στο 2-0 με τον κουμπάρο σου, τον Παλί, να πούμε κτλ. Που σας αποκλείσανε εδώ σαν τις κότες, χάσατε κάτω. Ναι, 2-0. Με το χέρι του κότη. Ναι, αλλά κάτσατε σαν τις κότες κάτω μέσα. Ποιοι κάτσανε? Εσείς. Εσύ πες ονόματα. Στο 20 λεπτό. Ονόματα. Τι, όλη η ομάδα σου. Επειδή χάναν 2-0. Στο 20 λεπτό 2-0. Με αυτό γκολ και γκολ. Άσε ρε, κοτάρες. Άρα είναι κότες. Κότες είστε. Καλά. Φάγαμε τον γκολ του κότη, αφού είχε ομαδάρα, πάνε στη Φιλαδέλφεια, δεν χάσατε. Το μάτι ήταν 3-0 αντί για 15-0. Ναι, και έγινε 3-1. Και ο κότης με χέρι, με καρφί όπως βλέπει κάποιο στο βόλι, έκανε το 3-1 στο 92. Και κάτω τι έκανε. Και ο διαιτής έκανε πως δεν βλέπει. Κάτω εσύ τι έκανε. Κάτω τι έκανε. Απαράδεκτο. Την κότα έκανε μια ζωή. Ήμουν όπως ο ΠΑΟΚ χτες. Τόσο κακός. Τι ήσουνα? Τόσο κακός όσο ο ΠΑΟΚ χτες. Όχι ρε κόκκινε. Είσαι μικρή ομάδα και με Χατζηπαναγή και με Κοφίδη και με Παπαϊωάννου. Μικρή ομάδα ήσουνα. Καλά. Και ο Θεός και ο Χριστός και ο Βούδας να έρθει στον Ηρακλή. Μικρή ομάδα θα είσαι. Εσύ ρε 076 είσαι γκέι και θες να μάθεις για το Ανακόντα έτσι και τέτοια τρέλα. Ποιο Ανακόντα, το δικό σου? Πες μας την ιστορία. Κιδάκι ο Διαμαντής. Με το Ανακόντα. Ναι, μας έλεγες ο Ανακόντα μου και ο Ανακόντα μου και το φίδι μου και το Ανακόντα μου. Και πήγαμε να χτιστούμε στην πανιέρα και βγήκε ο Φιδάκι ο Διαμαντής από μέσα. Τι Ανακόντα, αυτή την ιστορία θέλει να μάθει. Τι θες τώρα. Από τότε φοράς γυαλιά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πρεσβειοποία έχω. Δεν βλέπω κοντά. Τα γαριδάκια δεν τα βλέπω. Γιατί τα είδες όλα. Ναι, τα πατατάκια. Γιατί τα είδες όλα. Λοιπόν, βλαμμένα. Δεν σα τρώμε το Ολυμπιακό, δε. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την πρόβλεψή σου. Ποια πρόβλεψη? 1-1 το είπα. Τι πρόβλεψη? Και 0-1 σε ένα γκολ στον ΠΑΟΚ. Έχασα λεφτά. Τι? 0-1 σε ένα γκολ στον ΠΑΟΚ και 1-1 σκόρ τον Ολυμπιακό. Σου είπα και τα δύο φαβορί δεν κερδίζουν. Στοιχηματικά. Σου είπα. Εκτέθηκα γιατί περίμενα τον Ολυμπιακό να αποκλειστεί. Ναι, πώς θα αποκλειστεί ο Ολυμπιακός? Περίμενα να αποκλειστεί. Από ποιον, ρε? Ρε φίλε, περίμενα να αποκλειστεί. Τον Ατρόμητο? Ναι. Από τους κοντούς? Αυτή... Περίμενα να ναι. αποκλειστεί. Α, αυτό ήταν το προγνωστικό μου. Πώς θα αποκλειστεί? Δηλαδή θα λέμε μόνο όταν πέφτω μέσα, όταν πέφτω έξω. Πώς θα αποκλειστεί, ρε? Περίμενα να αποκλειστεί. Εδώ, πάει ο άλλος, τραβάει ένα 4-4. Με goal offside. Ναι. Δύο μέτρα. Δεν προηγήθηκε ο. Δεν κλάψανε αυτοί. Καλά τώρα. Πάνε την μπάλα κάτω, βάλανε το φορτούνι. Πετάξανε δύο γκολ στον αέρα. Οι άλλοι εσύ είναι. Άμα θέτε... Μέσο όρο boy, ο Ατρόμητος, είναι 1,72. Εσύ άμα θες. Θες για να σου πω. 1,68 ούμπιντες. 1,70 ο Κυβρακίδης, ο Κατρανίδης 1,72. Βάλαν τον Ζησόπουλο center back ψηλός καμιλά αργός. Ο Φιντανίδης είναι στο 1,81 κοντός για στόπερ. Ούμπιντες κοντός, Λιμιός κοντός, Πλατέλας ένα και ο Αφαλός. Τι αυτοί πηδάνε κεφαλιές, τι. Ρε φίλε, τι, ρε φίλε. Να είσαι έξυπνο. Τι να είμαι έξυπνο. Ξεκάρφωμα ήταν. Από τον Αρτόπουλο. Τι ξεκάρφω? Ξεκάρφωμα ήταν. 2 μέτρα offside, ναι. Δεν βγάζει δεύτερη κίτρινη στον Πλατέλα που πρέπει να τη βγάλει. Πλατέλας, ναι. Που πρέπει να τη βγάλει. Ναι. Εντάξει. Τι ξεκάρφωμα. Ξεκάρφωμα. Τι λένε κάτω αυτοί. Τι λένε. Ότι άλλαξε να είμαστε, λέει, δεν είμαστε και εσάς, λέει. Έτσι λένε. Ότι κλαίτε σαν το με το Καζαντζίδι. Εμείς λέμε, μας αδείξει ο διαιτής και πετάξαμε δύο κόλπα. Για να δω λίγο τι λένε οι εφημερίδες. Τι λένε οι εφημερίδες. Οι εφημερίδες τι λένε. Οι εφημερίδες που λένε 300 φύλλα την ημέρα, με νοιάζει τι λένε. Εσιά τα παραμύθια. Εσύ δεν μπορεί να περάσει τη Λάρισα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Να δω τι λένε οι εφημερίδες. Δεν ξύπνησες το πρωί αφού 7 η ώρα. Να δω. Και αυτό τι σημαίνει εφημερίδες, θα διαβάζω. Καμιά κούτρα δεν πήγες εκεί να διαβάζεις. Κούτρα. Λαθροανάγνωση. Από τη στιγμή που υπάρχει το διαδίκτυο, γιατί να πάρω κούτρα. Μπράβο, κούτρα διαδίκτυο. Σωστό.
Λοιπόν, εδώ, πρώτη εφημερίδα του Ολυμπιακού. Πάει ακροματικότητα. Μαστίσατε, αλλά αντέξαμε, λέει. Βλέπεις, μαστίσατε. Γελί εξηγιάτε, σημάδεψαν τον Ντακώστα, λέει, δεν παίζει στην Τούμπα. Ναι. Είναι που δεν διαμαρτύρονται. Κάλυπε ο Κουγκόλ offside με τέσσερις παίκτες offside. Ναι. Δεν διαμαρτύρονται. Mm-hmm. Εσύ είπες δεν διαμαρτύρονται. Πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα που την έχουν σαν Κοράνι, σαν Ευαγγέλιο του. Ποιος, ποια είναι? Ο πρωταθλητής. Ναι, τι γράφει? Αυτά που σε είπα. Έδειξε. Λοιπόν, εδώ είναι ο Γαύρος. Έδειξε τα καρύδια του. Συγχαμάρα της εξυγίανσης. Ναι. Λοιπόν, διαιτητική αλητία, ένα μέτρο offside, αποβολή φάντασμα τα Κώστα. Μία αποβολή του Πλατέλα για το χτύπημα. Μόνο τρία φάουλ υπέρμαν στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό, δηλαδή, για να δεις πόσο προπαγανδιστής είσαι, αυτό που λες δεν υπάρχει. Οι δύο εφημερίδες, οι οποίες είναι ταγμένες οπαδικές του Ολυμπιακού, όχι απλά φωνάζουν, τσιρίζουν. Δεν άκουσα δηλώσεις. Σαν να ξέρω ρεπορτάζ. Δεν άκουσα δηλώσεις. Σαν να τις διάβασα. Είχε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια να δω, από το να καθίσω να... Τι είδες? Τι είδα. Ναι. Αλλά βες με την... Με τι είναι? Ατλέτικο Μαδρίτης. Και τι κατάλαβες που το είδες? Όχι, δεν κατάλαβα. Κατάλαβες τίποτα? Δεν κατάλαβα. Κατάλαβες? Έγινε τίποτα σαν το παιχνίδι, ξέρεις? Ξέρω εγώ. Όχι, επειδή εγώ δεν κατάλαβα. Έγινε τίποτα? Δεν ξέρω, εγώ δεν είναι εδώ. Δεν ξέρει. Επειδή είσαι ενημερωμένος. Με την Ατλέτικο πια έπαιξε? Αλαβές, Ντεπορτίβο Λακορούνια. Και λέω Αλαβές. Ατλέτικο Μαδρίτης. Έγινε τίποτα σημαντικό? Χθες έπαιξε Ατλέτικο Μαδρίτης. Χθες, ναι, ναι. Πόσο έλειξε? 1-1. Ο Σιμεώνη ήταν στον πάγκο, δηλαδή. Ο Σιμεώνη ήταν στον πάγκο και από ό,τι μαθαίνω θα ανανεώσει κιόλα. Δεν θα πάει στην Ίντερ. Ναι. Έτσι, να σε ενημερώσω. Τώρα... Έγινε κάτι το οποίο δεν γίνεται καθένα. Τώρα ο κόσμος. Έγινε κάτι το οποίο. Και το ξέρει όλος ο κόσμος εκτός από σένα και μου λες τι κατάλαβα. Ναι. Τι κατάλαβες από εμάς? Εγώ κατάλαβα ότι εσύ ναι. Μιλάς ότι ξέρεις τι γίνεται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και είσαι εκτεθειμένος. Από πού είμαι εκτεθειμένος? Από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ποιος τα γράφει τα πρωτοσέλιδα? Δηλαδή άμα γράψει ας πούμε ο Γιώργος ο Ζαΐρης με τον Πετρωτό κάτι. Πάει να πει ότι εκπροσωπεί την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν έχουν γράψει τέτοια πράγματα. Τι δεν έχουν γράψει τίποτα? Ποτέ δεν τα γράψουμε. Αίματα που βάζουμε εμείς στα πρωτοσέλιδα εδώ πέρα. Και πρώτο. Τα μαχαίρια και τα πυρούνια. Και τα λαρίνια τα κομμένα. Τι ο Κυριάκος Κυριάκου μας παίρνει τηλέφωνο να τα βάλουμε δηλαδή. Ραπ, έχεις πρόβλεψη για ζευγάρια ημιτελικών και γενικά ποιος θα πάει τελικό με τέτοια τελική τετράδα, λέει, θα έχετε δουλειές. Εγώ θέλω ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στον ημιτελικό, διπλή αγώνες. Αντιπάοξη. Και θέλω ΠΑΟΚ ΑΕΚ στον τελικό, τους συμμάχους. Εκεί να φαγωθούν. Ποια είναι η καλύτερη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ? Ποια είναι η καλύτερη? Η καλύτερη ποια είναι για τον ΠΑΟΚ? Ας τι θέλεις. Η καλύτερη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό. Βέβαια. Okay. Τι, επειδή έκανε το 1-2 με τον Ατρόμητο, πάει να πει ότι ο Ολυμπιακός τι? Επειδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή περνάει ντεφορμάρισμα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε προβλέψει πριν από ένα μήνα. Ότι ο ΠΑΟΚ περνάει ένα βιολογικό ντεφορμάρισμα και χθες είναι απαράδεκτος ο ΠΑΟΚ που δεν έβαλε στο παιχνίδι ούτε ένα λεπτό τον Κάτσε. Ο ΠΑΟΚ εχθές έπαιξε με τα νεύρα των οπαδών του, των φίλων του, και εχθές η ρατσιστική συμπεριφορά του Ίβιτς απέναντι στον Κάτσε είναι αξιοπρόσεκτη. Εφόσον δεν έχει αμυντικό χαφ και εφόσον ο αντίπαλος πρέπει να βάλει δύο γκολ. Τον Μπρίγιοβιτς γιατί δεν τον έβαλε πρώτη ώρα? Α, τον Μπρίγιοβιτς. Γιατί δεν ξεκινάει? Γιατί το ξεκινάει, γιατί δεν τον έχει με τον Ολυμπιακό 90 λεπτά. Καλά έκανε και δεν τον έβαλε τον Μπρίγιο. Έβαλε και τον Ενρίκε. Καλά δεν έβαλε και τον Κουάρτα. Το αμυντικό κομμάτι. Όλα στα ρωτάω. Περίμενε. Ναι, ναι. Τον. Περίμενε. Τον ναι. Τον Κίτσουκι για ποιο λόγο τον άλλαξε? Γιατί είναι ομάδος πτώμα, γι' αυτό. Για ποιο? Τον Κίτσουκι έβγαλε έξω, ρε βλαμμένε. Το είδε στο παιχνίδι? Φυσικά το είδε το παιχνίδι. Έβγαλε τον Κίτσουκι έξω. Τι, ήταν καλός μέχρι εκείνη τη στιγμή? Από πού ήταν καλός? Ο Κίτσουκι. Κινδύνευε στο ΠΑΟΚ σε καμία φάση? Απα καθόλου. Σε καμία. Έλα ρε κόκκινε. Μία φάση ο Κίτσουκι δηλαδή κάτω χαμηλά είναι καλός? Εγώ χτες ξέρω. Τι αλλαγή έκανε ο Λουτσέσκο εκεί πέρα? Ποια αλλαγή του Λουτσέσκου? Επάνω στον Χίσκι, ποιο παίχτη έβαλε, αφού είδε το μάτι? Σε ποιο λεπτό? Στο 67. Στο 67. Ποιον έβγαλε? Και γι' αυτό κάνει, δηλαδή. Και βάλει ποιον το... έβαλε? Και βάζει τον Ντεφορμέ. Ποιον έβαλε, ρε? Έβγαλε του δύο ξένους. Στο ξένου... Χίσκι, επάνω, ρε, ποιον έβαλε? Δεν είδα. Πού να δει, ρε, σάμα, γι' αυτό σε λέω. Και γι' αυτό έβαλε το μάτι. Ακούς, ρε, είδα, λέει, το μάτι. Και που το είδε, δηλαδή, τι έγινε? Κατάλαβε τι είδε. Η αλλαγή προσώπου τι άλλαξε, δηλαδή? Η αλλαγή από την ίδια θέση παίζουν. Ρε κόκκινε, η αλλαγή προσώπου. Ο Κίτσιου χαμηλά και ψηλά αμυντικά είναι τρύπα. Ναι. Το ξέρεις. Στο 0-1 λοιπόν φοβήθηκε ο Ίβιτς
και έβαλε το μάτος για να κλείσει την τρύπα από εκεί. Αν δεν το κατάλαβες. Είναι τρύπα. Όχι, okay, ακούστηκες. Εγώ ακούστηκα. Ακούστηκα. 1 εκατομμύριο παοξίδες ξέρουν ότι εκεί χαμηλά και ο Δελιγιαννίδης και ο Κίτσιου είναι επιθέματα. Έβαλε τον Κίτσιου δεξιά 0-0, περνάμε 0-1. Μου το κάνει 0-1. Αν είναι να φοβάσαι. Αφήσω τον Κίτσιου εκεί πέρα. Αν είναι να φοβάσαι την Ξάνθη και αυτή την αλλαγή μου τη λέω σωστή. Okay. Γιατί να μην τη φοβάμαι την Ξάνθη. Okay. Στο 93 έπρεπε να μου κάνει το 0-2 okay. η Ξάνθη. Και δεν είχα βάλει αμυντικό χάβε εκεί την ώρα. Okay. Και έχω βάλει τον Κάτσε εκεί την ώρα. Δεν μου λες. Και έκανε και λακαμία αλλαγή ο προπονητής της Ξάνθης. Αυτός φταίει που δεν πέρασε η Ξάνθη. Ποια είναι η λακαμία, την ξέρεις? Έχει αφήσει το Σολτάνι μέσα. Και τρώει την τζάμπα αποβολή. Σταμάτα ρε, δεν μιλάμε για την αποβολή. Μην πετάζεσαι ρε. Αντί να βγάλει το Σολτάνι και να βάλει Τριάδη και να παίξει Βασιλακάκι Τριάδη και το Σέρβο, με αφήνει μέσα το Σολτάνι. Εκεί έχασε την πρόκριση. Ο προπονητής της Ξάνθης. Είδα λέει το μάτς. Θα πιει κανένα 2-3 κιλά. Ρετσίνα να πούμε. Είδε το μάτς. Την Τρίτη, ποιο σου είπα θα είναι γιατί στο παιχνίδι του Παύλου. Σου είπα. Τι σου είπα. Ο Παοξής ο Κίζας, τι θέλει. Ο Παοξής ο Κίζας από τη Δράμα. Να τον φοβάσει. Ποιο να φοβάμαι. Διάλειμμα. Ένα κομπλεξικέ, τι να φοβάμαι. Να τον φοβάσει. Καλύτερος διαιτητής δεν υπάρχει. Διάλειμμα. Κομπλεξικέ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εβδομάδα έξτρα εκτόσεων στο One Salonica. Αποχαιρετούμε το χειμώνα με τις πιο σούπερ τιμές της σεζόν. Βρες τα τελευταία χειμωνιάτικα με εκτόσεις έως μείον 70%. Μέχρι και το Σάββατο στο One Salonica Outlet Mall. Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. 18 με 20 Μαρτίου, Metropolitan Expo. Μαζί και η έκθεση Ινοτέλεια. Οργάνωση φόρου. Μόνο για επαγγελματίες. Οχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Στιβαρός, αυθεντικά λαϊκός και αιώνια συμβίβαστος. Ο Γιώργος Μαργαρίτης τραγουδάει τις κορυφαίες επιτυχίες του στο Θέατρο Βεργίνα. Άκου τι θα πω. Διασκεδάστε με τα πιο ξέχαστα τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή σε ένα γνήσιο λαϊκό πρόγραμμα. Μαζί του η Άννα Κασιμάτη και Εξαμελής Λαϊκή Ορχήστρα. Από 3 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Τιμή από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Spots, Media Markt και στο viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΜ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει.
Είναι κρύο, αλλά μετά γίνεται ζεστό. Και τελικά... Τι είναι? Παν εύκολο. Hot Paninos από τα Today's. Το σάντουιτς που σερβίρεται αυστηρά ζεστό και τρώγεται στη στιγμή. Σε δύο νέες ακαταμάχητες γεύσεις. Καπρέζε το ιταλικό και μπεργκεράτο το εναλλακτικό. Δοκίμασέ τα τώρα σε όλα τα σημεία απόλαυσης του Delicious και του Days Delicious Stores. Hot Paninos. Το παν στην απόλαυση τρώγεται ζεστό. Μήπως ήρθε η ώρα να δώσετε άλλο αέρα στο χώρο εργασίας σας? Σίγμα, έπιπλα γραφείου που ανεβάζουν τα στάνταρτς με την ποιότητα και το design τους. Σίγμα, κύρος και άποψη με γραφεία και ανατομικά καθίσματα. Διαμορφώστε στυλ και υπεροχή με επιλογές Σίγμα. Εκθέσεις Αθήνα, Αναγεννήσεως 31, Νέα Φιλαδέλφεια, Θεσσαλονίκη, Νικολάου Πλαστήρα 58, Χαριλάου, παραγωγή Δρυμός Θεσσαλονίκη και στο www.sigmaoffice.gr. Σίγμα. Επιτέλους άλλος αέρας. Τι ήταν αυτό που πέρασε? Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310-523-014. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσα Αργωνία. Πηγαίνετε αυτοκίνητό σας, άμα χρειάζεται κλειδιά τύπου Immobilizer, άμεσα, γρήγορα και πολύ οικονομικά, να κάνετε το κλειδί σας ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, χρηματοκιβώτια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, είναι εκεί για να δώσει άμεση, γρήγορη και οικονομική λύση στο πρόβλημά σας. 9.55 κενό. Το μήνυμά σου το 54.340. Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό. Ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. 7.47, ναι ρε φίλε. Στη ροή του λόγου κάνεις και λάθος. Είπα, αντί για Δεπορτίβο Λα Κορούνια, μόνο Δεπορτίβο Γαλαβές. Τι να κάνω. Και ο άλλος δεν ξέρει τι έγινε. Παιδιά, χθες ευτυχώς ο Ταχαμών έβαλε Μπίσεσβαρ. Αλλιώς θα τρώγαμε δεύτερο γκολ και θα είχαμε καρδιακά επεισόδια. Κράτησε μπάλα και πήρε αρκετά φάουλ, κάτι που δεν έκανε ο Πέλκας επανόντως το κακό παιχνίδι με τον Ηρακλή. Είναι μια αλλαγή η οποία σηκώνει κουβέντα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποια είναι η καλύτερη κλήρωση. Σηκώνει κουβέντα. Ναι, τον Μπίσεσβαρ, τον οποίο τον έβγαλε ως κακή συμπεριφορά στο 21ο λεπτό, 23ο, πότε τον έβγαλε στο καταζόμιο. Τον έβαλε αντί του Πέλκα, ναι. Ότι ξέρει μπάλα. Να σε τι σηκώνει συζήτηση. Αυτό έγινε. Τι συγχώνει η συζήτηση. Ο Πέλκας δεν δεκάρει. Ο Πέλκας είναι να το φέρει στην μπάλα στην περιοχή, να κάνει γκολ. Δεύτερο φόρι. Ποια είναι η συζήτηση που σηκώνει? Ποια είναι η συζήτηση? Ποια? Το ότι ο Ίβης δεν διακατέχεται από κόμπλεξ, επειδή του έκανε μια μπούρδα για τα δικά του δεδομένα και για τα πλάνα του. Μπούρδα τον έκανε. Ναι. Ρε, από σέρβο ξέρεις. Όταν το κάνει αλλαγή ένα παίκτη. Ναι, 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 ναι. Στο ξεκίνημα του αγώνα. Ναι. Και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Μέσα στη βδομάδα. Τον βάζει αλλαγή. Ναι. Για να τον ξελασπώσει. Ναι. Πάει να πει ότι περιμένει να τον ξελασπώσει. Δεν τον βάζει για πλάκα. Ξέρεις γιατί τον έβγαλε? Πες μου, γιατί τον έβγαλε? Γιατί θέλει να προωθήσει τον Ουάρντα δεκάρι και πρέπει η κοινή γνώμη να δει τι βλάκα είναι ο Μπίσεσβαρ, τι τεμπέλ, τι χοντρό. Δηλαδή ρίσκαρε την πρόκληση του κυπέλου χτες. Από τη μία λες ότι. Ρε, ο Σέρβος είναι Σέρβος. Ο Σέρβος είναι επάγγελμα, δεν είναι εθνότητα. Καλά. Το καταλαβαίνεις. Ο Σέρβος σου λέει πρέπει να βάλω τον Ουάρντα. Πολύ ωραία. Ο Μπίσεσβαρ έρχεται από πίσω, οργανώνει, κάνει ράν. Εντάξει, έχει πάει να ανέβει λίγο. Βγάζει 90 λεπτά κλπ. Θα τον φάω. Πώς θα τον φάω? Λοιπόν, κοπανάω να πούμε στο 30, του πλακώσα στις κλωστιές ή ταχεσμένοι όλοι στο κέντρο του γηπέδου. Θα φάω τον Μπίσεσβαρ, έτσι ώστε τον Ουάρντα τον βάλω πιο εύκολα. Αλλά λέει ο κόσμος, να ο Μπίσεσβαρ απαταιωνίστηκα, πες κτλ. Χθες όμως
που μπήκε και κέρδισε τα φάουλ και τα λοιπά, ήταν πολύτιμος. Και θα έπρεπε να μπει και ο Κάτσε οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, μία ομάδα πρέπει να τη βρει ο Πάουκ στο τελικό και όχι στον ημιτελικό. Μία ομάδα δεν πρέπει να τύχει μαζί σου. Μιλάμε για μπάλα, ρε. Μπέρδεψε στη Λακορούνια με τη Λαμορούνια, να πούμε. Είπα ντεπορτί, αντί για Ντεπορτίβο Λακορούνια, είπα Ντεπορτίβο Αλαβές. Μία φορά. Πόσο ήπιε χθε. Κανένα. Έχει, δηλαδή, αν έπινε, τι θα έλεγε. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη. Ναι. Οι μισέ ομάδε ονομάζονται Ρεάλ. Ναι. Εντάξει, τι σημαίνει αυτό, ότι είπα Ντεπορτίβο Αλαβές και Ντεπορτίβο Λακορούνια. Πόσο σαρδάμε. Αλλάζει κάτι. Κάθε εκπομπή. Να σε ηχογραφήσω. Εμένα, εσένα ναι. Ρωτάω, τι. Να σε ηχογραφήσω. Εσύ έχεις τη φήμη. Να σε ηχογραφήσω. Να με ηχογραφήσεις. Άκου να δεις. Ναι. Πες, πετάς λάσπη, κάτι μένει. Λογικό. Πέτα και εσύ, τι. Δεν είμαστε ίδιος χαρακτήρας. Διαφέρουμε. Είσαι χριστιανός. Δεν είμαι καλός χριστιανός. Είσαι. Χριστιανός είμαι, όχι καλός. Πόσες εντολές από τις 10 25. Εφαρμόζεις. 25. Προχτές έλεγες τέλος του μήνα, λέει, δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Και σε έβριζε κόκκινη και σήμερα λέει ο κόσμος ξενέρωσε. Βρήκε την κολοτούμπα σου. Κόψε τη μεσημεριανή εκπομπή. Η ραπ δεν σου πάει, λέει. Δεν είσαι αυτό το μεσημέρι. Κάνεις μόνο μονοκάμα. Το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκη ποτέ. Δεν θέλει αυτός. Παρακάτω. Ο Κωνσταντίνος. Ραπ πας στο κόκκινο και πες τα μόνο σου. Εσένα θέλει. Λοιπόν, γεια στην παρέα. Ναι. Γρηγόρη, αν θέλεις, λέει, βάλε Μετρόπολη Σαρών να ακούς, λέει, τον Έντερσον Φουφόκα. Εδώ θα πούμε τα πάντα και την πορεία, την Πανσαρεκάρα και πώς πέρασε. Και τι θυμάται όταν ήταν στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν. Να βάλουμε το Φοφόκα να μας πει για τον Πανσεραϊκό, να έρθουν οι ακροματικότητες να μας διώξουν από εδώ πέρα. Την επιθυμία του εξέφρασε. Και εγώ, άμα καθένας εκφράζει επιθυμία. Και το έστειλε σε μήνυμα. Μπράβο, εγώ. Λοιπόν. Άλλο. Χτες έχουμε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος είναι κακός. Άσε, σαν τον Καρελάκη μου. Είχαμε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν κακός. Είχαμε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν οχελικός. Αλλά είχαμε και ένα ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν ουσιαστικός. Τι θες, ρε, τι ΠΑΟΚ. Χθες ο ΠΑΟΚ ήταν δράμα. Να μας ενημερώσει κάποιος από την Εθνική Οδό Μουδανίων. Ναι. Τι συμβαίνει και υπάρχει ποτηλιάρισμα. Δεν με ενδιαφέρει τι έγινε στη Μουδανίων. Εμένα με ενδιαφέρει να αναλύσουμε τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν ακροατές οι οποίοι είναι στα αυτοκίνητα. Χθες λοιπόν έβαλε σέντερ φορ τον Κουλούρη. Ο Κουλούρης είναι από το ίδιο εργοστάσιο με τον Κλάους. Υπάρχει πιο μεγάλη. Υπάρχει πιο μεγάλη. Είδηση. Είναι πιο γυμνασμένος. Υπάρχει είναι πιο μεγάλη. Είναι πιο γρήγορος και τα λοιπά. Είναι μια ένας μπέλας. Άφησε εκτός αποστολής τον Κλάους. Ναι. Είναι ένας μπέλας. Λοιπόν, έχει τον Τζαλ Μακάμπος δεξιά. Ο Τζαλ Μακάμπος όταν ήρθε είχε μια ταχύτητα. Είχε μια έκρηξη, είχε καλά νεβάλλοντα. Μαζί με τον Ροντρίγκες έκανε ζευγάρι. Δεν έκανε καθόλου ζευγάρι. Σίγουρα μην έκανε και με τη Σία Κοσιόνη ζευγάρι. Τι ζευγάρι έκανε εσύ με τον Ροντρίγκες. Ανέβαινε, κατέβαινε, στα γκολ δεν ερχότανε. Τώρα ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει. Έχασε να πούμε και τον αθλητή από μέσα του. Είναι μπελάς κι αυτός. Ο Πέλκας δεκάρι χθες, για σου πω για τον ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας δεκάρι χθες δεν βγαίνει ούτε σε 100 χρόνια δεκάρι. Δεν μπορεί να τα τριπλάρει, δεν μπορεί να μπει, είναι ο συμπαρόν. Άμα μπει μες στην περιοχή και του τη φέρουνε, έχετε σε επαφή με τα δίχτυα, τα έχουμε χιλιοπεί τα πράγματα αυτά. Δεν τράβηξε και ο Μιστακίδης από αριστερά και είχες μια τετράδα μπροστά για κλωτσιές. Ήτανε μια τετράδα για κλωτσιές. Έξω ο Βάρτα, έξω καλός ο Σεντερφόρ, εντάξει. Ναι. Τι είναι. Αυτοί οι δύο είναι βαρόμετρο, πώς θα το κάνουν. Εσύ λες, ναι. Έλεγες. Δεν βάζει και κόφτη. Να βάλει τον Κάτσε να πει να κλέψω μπάλες πιο ψηλά, να δώσω να έχω μεγαλύτερα κόψιμα. Έχει το σακόφε 100 κιλά, 1,90 το σωσία του Τσιόλι. Έχει και τον Τζίμιροτ τον οποίο δεν έχουν εξοντώσει. Γιατί ο Τζίμιροτ παίζει και για 8 και για 6, για να σου δώσω να καταλάβεις. Παίζει για 2 θέσεις. Ήρθε ο Πάο και ήρθε στα γράμματα του. Άρα καθάρισε. Το κοινό του κάνει είναι μεγάλο. Και παίζει άρα η Ξάνθη. Το κοινό του κάνει που δεν σε έκανε είναι μεγάλο. Και η άλλη Ξάνθη παίζει με τα δυο αναπληρωματικά αμυντικά χαφ. Δεν παίζει με τους βασικούς. Δηλαδή παίζει, κάνει rotation ο Λουτσέσκο στα δυο χαφ τα αμυντικά. Λύσε μια πορεία. Δεν θα σου λύσω εγώ μια πορεία. Θα μου λύσει μια πορεία. Έχει και το Βαρέλα center back, ο οποίο είναι ένα εγκαρδιακό, να έχει μπαλονάκι, να κάνει το λάθος και να φύγει αδιάβαστο στον άλλο κόσμο να σε παοξεί. Και ο Κίτσιου δεξιμπάκ που δεν κόβει ούτε με βαλέ. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Κάντε προσευχή στον Άι Θαράπη και στον Άγια Βαρβάρα και στην Άγια Μαρίνα που πέρασε ο Πάοκ εχθές από την Ελλάδα. Εγώ να κάνω προσευχή. Τι? Εσύ έλεγε. Του παοξίδε, δηλαδή, τι προσευχή να κάνει. Εσύ έλεγε. Και που κάνει προσευχή, λαμογιάρικα την κάνει. Ζητά και από τον Άγιο. Εσύ που, εσύ ναι. Τι. Προσευχή όταν κάνει κάποιο ζητάει. Ναι, ναι. Αφού και το Θεό τον έχετε για κούτρα. Λοιπόν, το θυμάσαι όταν δεν σε μένα είπες. Σε σένα λέω, ρε κουτραδό, ρε. Το να έχω υγεία δεν είναι κακό. Τι να έχει υγεία δεν είναι κακό. Το να θέλω να έχω υγεία δεν είναι κακό. Κάνεις προσευχή για να έχει υγεία. Δηλαδή τραβάς 3 πακέτα Winston και 4 τσίπουρα τη μέρα και κάνεις προσευχή για να έχει υγεία. 8, ρε. Όχι. Άκου να δεις το λαμόγιο. Κάνει προσευχή
τραβάει τα τσίπουρα και τα τσιγάρα και πάει στον Άγιο το βράδυ και κάνει προσευχή για να έχει υγεία. Μιλάμε για λαγόγιο. Εμείς πλακωνόμαστε στο γυμναστήριο, τρέχουμε, κάνουμε, ράνουμε, μετράμε πιέσεις κτλ. Αυτός κάνει προσευχή. Γι' αυτό σου είπα. Τρέχει μετά στο χειρουργείο. Ναι. Άκου εδώ. Γι' αυτό σου είπα σένα ότι άμα δεις κανένα σιριάκι να πέφτει στη θάλασσα, θα κάνεις προσευχή αντί να πέσεις. Θα πέσεις στη θάλασσα. Υπεκφεύγεις. Υπεκφεύγω. Αλλάζεις θέμα. Αλλάζω θέμα. Γιατί δεν σε συμφέρει. Δεν με συμφέρει τι. Ναι. Τι. Έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Και σωστά το έλεγες. Μα ότι. Στόχος του πρέπει να είναι το κύπελλο. Και η δεύτερη θέση. Πολύ ωραία. Περίμενε, ρε. Άσε τον πρόλογο σε μένα. Έλεγες πρέπει να είναι το κύπελλο. Ούτε Ευρώπη ούτε τίποτα. Γιατί θα έπρεπε να είναι UEFA δηλαδή. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Λοιπόν. Θα τον βοηθούσε τον ΠΑΟΚ ίσως αν περνούσε ναι, ναι. Να πουλήσει κανένα παίκτη παραπάνω. Ή να. Να δείξει την πραγματικότητα του πιο πολύ. Εδώ το Ροντρίγκε τον καλύτερο παίκτη. Όπως έγινε με τον Ροντρίγκε και πήρε λεφτάκια από την Γαλατασαρά. Τι λεφτά πήρε από την Γαλατασαρά, κάτω από την Ρίτα τον πούλησε. Τι λεφτά πήρε. Τι λεφτά 3 πήρε. 3 εκατομμύρια ευρώ, 4. Τι έχει, ποια 4. 350 χιλιάρικα τον πήρε και τον πήρε. 2,5 εκατομμύρια που τον πούλησε κάτω από την Ρίτα. Μοιρεύεσαι ρε κόκκινε. Όταν είναι, πάλι γρου και γρου. Όταν είναι 10 φορές πάνω ναι. Από τα λεφτά που τον αγόρασε, αυτό λέγεται πολύ καλή εμπορική συναλλαγή. Τι πούλησε ρε. Τον πήρε 350 χιλιάρικα και τον πούλησε 3 εκατομμύρια. Ρε ο άλλος ο Μαρινάκης μπορεί να πουλήσει 83 χρονών το Σάββατο Θεοδωρίδη 5 εκατομμύρια για γκόμενο, ρε. Τι πούλησε με λες τώρα, 2,5 εκατομμύρια τον Ροντρίγκες. Πάνε εκεί να σε πουλήσει. Τι να με πουλήσει και εμένα, ρε μαλακά. Τι να πω τώρα. Αφού είναι τόσο καλός πολιτής, πάνε εκεί. Εδώ πούλησε τον Σάμαρο 8 εκατομμύρια και εγώ έλεγα τον Ροντρίγκες. Καλά πούλησε. Κάνει. Τι να πουλήσει, ο ένας όμως παίζει Champions League. Ναι. Ή προκριματικά τη ο ομίλου ναι, ναι. Και ο άλλο παίζει γρήγορα. Να πιάσει τον Κίνα και τον Σιδηρόπουλο να παίρνει τα πέναλτι αυτό και να βγει αυτό. Σε μένα τα κάνει τα μαθήματα. Τι μαθήματα πρέπει να τα κάνει. Τι πρέπει να κάνω. Σε αυτού που πρέπει να τα κάνει τα μαθήματα. Λοιπόν, αφού είναι στόχο το κύπελο, γιατί δεν βάζει την καλή την 11 με την Ξάνθη ναι. Και κρατάει δυνάμει για τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραία η ερώτησή σου. Γιατί τον έχουν πείσει τον Ήβη ότι το μάζ με τον Ολυμπιακό είναι πόλεμο και σαν χλαμάρε. Είναι. Τι πόλεμο είναι. Είναι. Από πού είναι πόλεμο. Είναι, ρε φίλε. Είναι πόλεμο. Είναι για τον Παοξ. Πόλεμο για τον Παοξ. Είναι τον Παοξ Ολυμπιακό στο Κύπρο, ρε Χαϊβάνη. Στο πρωτάθλημα τι πόλεμο θα είναι. Εκτό και αν πιστεύει ότι ο Παοξ μπορεί να βγει έκτο. Το πιστεύει αυτό. Όχι. Τότε λοιπόν δεν είναι πόλεμο. Παρακάτω. Για τι άλλε ομάδε τι μικρέ δεν πούμε τίποτα. Υπάρχει, θα πούμε. Καταρχήν υπάρχουν κάποια πράγματα. Ναι. Τα οποία είναι παράγοντε σημαντικοί. Και δεν είναι μόνο οι βαθμοί, ναι. Δεν είναι μόνο. Τι είναι δηλαδή. Τι είναι. Είναι το γόητρο. Το γόητρο. Τρώνε το γόητρο. Εσύ άμα πας στο σπίτι και πεις την γυναίκα σου, τι φάει έχουμε σήμερα, θα σου πει η γυναίκα σου, αντί για κοκορέτσι που σου αρέσει να πας, έχουμε να φάμε γόητρο. Πότε θα πεις με μουστάρδα θα το φάμε το γόητρο. Όχι, δεν τρώγεται το δεν λέγεται μουστάρδα, πουστάρδα. Άσε ρε τα αστεία σου. Εσύ τα ξέρεις. Κρυάδες τώρα. Πιο κρύος από σένα μουστάρδα τώρα που έχουμε και μαλλί να ζεστάνει. Εσύ τι. Τι να ζεστάνει εσύ, μέσα στη γλίτσα. Πλάκα μου κάνει. Μέσα στη γλίτσα. Ποια είναι η γλίτσα. Τι είναι αυτό που μαλλί είναι αυτό. Ποια είναι η γλίτσα. Καταρχήν έχει βάλει 4 τόνου. Εγώ έχω μαλλί να το κάνω. Δεν πανάει αυτή την αγγλία. Εγώ έχω μαλλί. 1000 χρόνια μην έχω μαλλί αυτό. Μούτρα είναι αυτό. Αυτό μπάζει από παντούρε. Αυτό μπάζει από παντούρε. Αυτό έχει αξία. Ποιο έχει αξία. Κοιτάξτε το εξωτερικό ή το εσωτερικό. Πόσου τόνου λάκ έχει βάλει εδώ. Πόσου τόνου. Τι Λορεάλ έχει βάλει εδώ για να σταθεί αυτό το πράγμα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Καταρχήν βρωμάει. Βρωμάει οι μασχάλες. Διαφήμισε καμία εταιρεία που μπορεί να σου δώσει λεφτά. Μην διαφημίζει αυτές που βάζουν εταιρεία. Γιατί η συγκεκριμένη μου διαφήμιση τι. Να βάζει λάκ στο κεφάλι σου για να γυαλίζει. Εσύ μόνο σε ένα πράγμα μπορεί να βάζει λάκ. Στι πινακίδες αυτοκινήτων για να μην τι πιάνει το ραντάρ. Πουθενά άλλο δεν μπορεί. Δεν υπάρχουν ραντάρ, ρε κόκκινο. Καλά. Σε πτωχευμένη χώρα. Υπάρχουν, αλλά δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν. Είπες εδώ ότι κάνανε μήνυση οι αστυνόμοι να πούμε τον ΠΑΟΚ. Τα άμαθες αυτά. Όχι. Δεν ήρθε να κάνει εκπομπή, δεν έχει ιδέα. Εσύ δεν ξέρεις τι έγινε χτες. Πλακώσανε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ κάτι αστυνομικούς και ζητάνε αστυνομική λεφτά τώρα. Αποζημίωση. Αποζημίωση. Πότε έγινε αυτό. Να τώρα πρόκειται αυτές. Πότε έγινε. Πότε τους πλακώσανε. Ναι. Α, δεν θυμάμαι σε ποιο μάτι. Πέρσι, πρόπερσι. Πέρσι, πρόπερσι. Ναι. Άκουρε. Και μετά από δύο χρόνια θυμηθήκαν να τους κάνουν μήνυση. Μετά από δύο χρόνια θυμηθήκαν να τους κάνουν μήνυση. Ξέρεις τι θα τους πω αυτούς τους αστυνομικούς. Για πες. Γιατί δεν γίνεται στο Today ίσως deliveράδες να πούμε. Που γίνεται αστυνομική. Όταν γίνεσαι αστυνομικός και ξύλο θα φας και ξύλο θα δώσεις και όπλο μπορεί να βγάλεις και φυλακή να πας και οι κομμουνιστές της ανταρσίας μπορεί να σε ορμήξουν και να φας κανέναν αριστερό και να γίνει ήρωας. Χίλια δυο μπορεί να γίνει. Αλλιώς μην γίνεσαι αστυνομικός. Γίνε ξέρω εγώ παντοπόλης, γίνε πολιτής. Πάνε σε μια εταιρεία και γίνε ξέρω εγώ αποθηκάριος. Γίνεται αστυνομικός. Έκανε μήνυση, λέει, του δίραν υπαοξίδες. Πάνε παρακάτω. Πάνε παρακάτω. Λοιπόν. Δηλαδή. Τι κόλλησε. Καλύτερη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Κλήρωση. Κλήρωση λέει. Ναι. Καλύτερη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ είναι να παίξει ή
Με Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό ή με ΑΕΚ. Ναι, γιατί. Και τελικό με τον Ολυμπιακό. Γιατί, γιατί. Γιατί με τον Ολυμπιακό. Γιατί με τον Ολυμπιακό τελικό. Θα σου πω. Για να κάνουμε παοξίδες το ρεκόρ των Αργιανών. Όχι ρε. Αλλά τι. Όχι τι, ρε. Τι, 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 ρε τι είμαι εγώ παοξής. Εγώ τα βάζω τα πράγματα κάτω. Για πες, εγώ, τα ζυγίζω και για, τα λέω. Ναι. Λοιπόν, ο παοξής βλέπεις τώρα σε ένα παιχνίδι. Ναι. Ότι σου λέει αυτό το παιχνίδι Βλάνταν θα το πάρεις. Ποιο πάρει. Ποιο. Με τον Ολυμπιακό θα κερδίσεις. Πώς το θέλει. Τον λέει, θα το πάρει. Ναι, ναι. Το είπε και ο Ίβιτς, ότι εν ώψη του παιχνιδιού. Ο Ηρακλής και πρόβλημα να μην είχε, που έχει βαθμολογικό, θα πηγαίνανε και θα του το λέγανε τον Παντελίδη, κοίταξε να δεις, θα το πάρεις, δεν χάνεις. Ο ναι. Άρης αν έπαιζε Super League, ναι, ναι. Θα πηγαίνανε και θα λέγανε τον προπονητή του τον Αναστόπουλο, τον Κωνσταντίνο που είναι τώρα, ναι. Θα το πάρεις, δεν χάνεις. Τι θα το λέγανε. Ή ο Πάδη. Σιγά τα αίματα. Ρε φίλε, υπάρχει ναι. Αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι ανθρώπινο, είναι λογικό, είναι φυσιολογικό, δεν μπορείς να το παρεξηγήσεις. Εγώ δεν είδα. Είδα τα εκδοτήρια άδεια την Τετάρτη που πήγα στη Λαϊκή εκεί πέρα και έβλεπα εκεί τα μαρούλια και τα λάχανα. Ναι. Και την Πέμπτη πάλι ήταν άδεια. Εσύ πες ότι τα εισιτήρια θα είναι sold out. Ας το πάω τώρα γιατί δεν κάνω πράγμα. Δευτερόλεπτα σε ρωτήσω. Άλλο σε ρωτήσω. Τον Ηρακλή, τι θα τον παίξουμε την Κυριακή. Ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής. Τι πρέπει. Έχει δύο παραμέτρους πολύ σημαντικές να ακούσουμε. Να ακούσουμε. Εσύ θα μου πεις. Εσύ που τα ξέρεις όλα. Θες να σε απαντήσω. Ναι. Ποιες είναι οι δύο παράμετροι. Η μία παράμετρο. Θα σου πω τώρα. Η μία παράμετρο. Για τον κουμπάρο θα πεις. Σταμάτα ρε κόκκινε. Η μία παράμετρο είναι ότι την κόρη του Σπανού την έχει βαφτίσει ο Παντελίδης και ίσως είναι η πρώτη φορά που μπορεί αντί να κάνει ο νονός την βαφτισιμιά δώρο να κάνει η βαφτισιμιά στον νονό. Και η άλλη είναι ότι συμπαίκτης του Παντελίδη είναι ο γενικός, ήταν ο γενικός αρχηγός της προοδευτικής ο Αγγελόπουλος που παίζει στην προοδευτική. Εάν δεν το πάρει το μάτσο αυτό ο Παντελίδης στο εξωαγωνιστικό, τι να τον κάνω που με ήρθε εδώ πέρα. Καλός προπονητής. Άκου αγωνιστικά ναι. Τι γίνεται. Α, στα αγωνιστικά δεν με νοιάζουν. Εμένα με νοιάζει. Θα πάει βαφτιστήρα στο ξενοδοχείο απ' Νουνό. Εσύ μιλάς για μπάλα στον κόσμο. Βρε, τι μπάλα να μιλήσω για τον κόσμο, ρε. Νουνό. Άκου το βλαμμένο τώρα. Ρε, Παντελίδη. Δηλαδή τώρα. Ρε, βγες και πες στον κόσμο. Έχεις βαφτίσει την κόρη του Σπανού. Τι και λοιπόν. Και λοιπόν. Άκου ποιε είναι οι δύο παραμέτρους. Δηλαδή τώρα με συγχωρείς, ρε κόκκινε, δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Δηλαδή είμαι εγώ προπονητής σε μια ομάδα και ο Κουλιανός είναι πρόεδρος σε μια άλλη ομάδα. Έχει βαφτίσει ο Κουλιανός την Ευγενούλα και πάω να παίξω εγώ αδιάφορο τον Κουλιανό. Εδώ πάρω την Ευγενούλα να πω ρε παιδάκι μου τι θα γίνει, ρε Νουνό και τα λοιπά. Ρε, εγώ σε κάνω πλάκα, μωρέ. Εδώ σε κάνω πλάκα, μωρέ. Εδώ δηλαδή, άλλος... έπεσε 10 χρόνια με τον Αγγελόπουλο τη προοδευτική στο center back. Μαζί παίζανε ίδια ποδητήρια, παίζανε μαζί ξύλο, βγαίνανε για γκόμενες αν ήταν νέοι και τα λοιπά. Δεν θα τον πάρει, λες ένα τηλέφωνο, του πει άντε καθίστε μου, αδιάφοροι. Ρε βλαμμένε, εδώ ο άλλος πήγε στη Λαμία, δεν ξέρω τη Λαμία, φεύγω εγώ. Πήγε το πρωί να βοηθήσει τον άλλον και φύγε το βράδυ. Γιατί. Και έφυγε το βράδυ. Τα κουμπαρλίκια και το πούλησε. Γιατί δεν τα λες τα κουμπαρλίκια. Άκου τα αγωνιστικά. Άκου τα αγωνιστικά, κάτσε κάτω. Θεωρώ περιττό να μιλήσω για σένα αγωνιστικά. Άκου τα αγωνιστικά. Γιατί σε βλάξ. Με πτυχίο. Τα κουμπαρλίκια πες μας. Άκου λοιπόν ποια είναι τα αγωνιστικά. Έβαλε λαδάκι. Άκου τα αγωνιστικά. Έβαλε λαδάκι. Ο Ηρακλής κατεβαίνει με πρόβλημα στα στόπερ. Πλο. Πρόβλημα στα στόπερ. Πλο. Δεν παίζει ο Γιαμπάρης. Ναι και. Παίζει ο Τζανετόπουλος σίγουρα και ψάξε βρω το δεύτερο. Τι να ψάξω να βρω. Ο Στάμου δεν παίζει. Ναι. Και δεν παίζει και ο Χουάντερσον. Θα κατέβει με Γιαννίκοβλου. Γιατί ο Χουάντερσον έχει δώσει κανένα βαθμό στον Ηρακλή. Καλά, εσύ πες ότι είναι κακό. Ποιος, τι. Λοιπόν, εσύ πες ότι είναι κακό ο Χουάντερσον. Okay. Ξέρεις ποιος θα παίξει center back. Ποιον θα βάλει δίπλα στο Τζανετόπουλο. Αυτή που βάφτισε ο Παντελίδης. Λοιπόν, δεύτερη παράμετρος. Δεύτερη παράμετρος. Πρώτον, οι παίκτες που απουσιάζουν. Δεύτερη παράμετρος και βασικότερη. Εγώ συμφωνώ με το διπλό για ένα πολύ βασικό λόγο. Για ένα πάρα πολύ βασικό λόγο. Και πολύ σημαντικό. Ο Ατρόμητος έπαιξε την Δευτέρα. Μες στη Βέρεια. Κέρδισε χωρίς να είναι καλύτερος. Έπαιξε Πέμπτη. Με τον Ολυμπιακό. Έχασε 2-1. Και παίζει και Κυριακή απόγευμα με τον Ηρακλή. Δηλαδή σε λιγότερο από 7 μέρες παίζει 3 παιχνίδια. Πείτε μου μία ελληνική ομάδα που βιολογικά μπορεί να ανταπεξέλθει με την ίδια παρουσία και αυταπάρνηση σε 3 παιχνίδια. Υπό αυτή την έννοια και λόγω κούρασης, επειδή ο Ατρόμητος είναι πολύ καλύτερο με Σάο Πίντο, αλλά δεν έγινε Μπαρτσελώνα. Ναι, έχει λογική να το παίξει κάποιος διπλό. Συμφωνείτε, κύριε Μιαμάρη? Συμφωνώ, συμφωνώ, γιατί να διαφωνήσω. Έτσι είναι. Βλέπω αυτό που γίνεται. Ποιον είπες πριν, τον παίκτη, τον Σταν. Σταν, πώς λέγεται ο παίκτης. Ένας που έλεγε σε λήψεις, πώς λέγεται.
Όχι, λέω ότι λείπει ο τερματοφύλακας. Α. Ο Βραζιλιάνος. Α, νόμιζα γιατί ο Στάν είναι αυτός που τραγουδούσε τις προάλλες. Υπάρχει στο Μαρκίζ. Που τραγουδάει. Ναι, ναι, ναι. Εδώ ήταν στο Μαρκίζ τις προάλλες. Έτσι είναι. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας, γιατί το Μετρόπολης ως ραδιόφωνο είναι, δεν είναι μόνο ενημερωτικό και αθλητικό. Χαλαρώνει ο κόσμος, έτσι, ηρεμεί το μυαλό του με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, που είναι αδιανόητα. Ακούμε συνεχώς καταιγισμός μηνυμάτων. Ο κόσμος σκέφτεται, αν πετάξω την τηλεόραση, τι να την κάνω. Να ακούω άραγε ραδιόφωνο. Και γυρνάει ο κόσμος και ακούει αθλητικό ραδιόφωνο. Έλα, κάτι ξέχασες. Πες τον κόκκινο. Ναι. Ότι ο Παντελίδης έχει βενζινάδικο ετέκα. Άμα δεν το πάρει αυτό το μάτσο Ηρακλής, ο Πάρος τοκτονίζεται. Άιντε! Ακούς. Άιντε! Κορόιδο! Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, σου λέει. Θα τον πυροβολήσω εκτός διαλύματος. Εμείς είμαστε μαζί σας γιατί αφού γκραζόμαστε τα προβλήματα του κόσμου και το κομμάτι που εκπροσωπούμε είναι η παροχή υγείας. Αυτό κάνει η κάρτα υγείας του F-Club καλά. Όχι ότι δεν παρακολουθεί τα δρόμενα της πόλης και όχι μόνο, γιατί από εδώ ξεκινήσαμε. 7 χρόνια συναπτά που λειτουργούμε. Έχουμε δημιουργήσει στρατηγικές σημασίες, συνεργασίες, ώστε ο κόσμος να εξυπηρετείται και στα επίγοντα περιστατικά εντελώς δωρεάν σε κλινική, και σε διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς παραπεμπτικά, και ιατρούς όλων των ειδικοτήτων να έχει, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρω ότι η γυναίκα μου θέλει να κάνει ψηφιακή μαστογραφία και δεν θα πάω με το παραπεμπτικό του ΕΟΠ να δώσω 45 ευρώ. Θα πάω να την κάνω με 19 ευρώ και όχι ψηφιοποιημένη, ψηφιακή. Θα κάνω μια γενική αίματος με 2 ευρώ και 88 λεπτά. Ό,τι λέμε γίνεται πράξη. Η κάλυψη της κάρτας είναι πανελλαδική, όπου και αν είμαι. Μπορεί να είμαι Θεσσαλονίκη, να πάω Αθήνα, Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα, παντού να έχω κάλυψη. Αυτό δίνουμε στον κόσμο. Υγεία χωρίς ταλαιπωρία, με αξιοπρέπεια. Και αν κάποιοι ακροατές τώρα σκέφτονται και λένε, τον ακούμε ρε παιδί μου, το Μεϊμάρι και παντού και αλλού και τα λοιπά. Να πάρω τηλέφωνο. Υπάρχει λόγος να πάρει κάποιος σήμερα τηλέφωνο. Υπάρχει ο λόγος να τηλεφωνεί στο 23-1500-1500 για να διασφαλίσει την οικογένειά του. Αφήστε τους άλλους απόξω, παιδιά. Κανείς δεν θα σας χτυπήσει την πόρτα να σας πει ούτε αν είστε καλά, ούτε αν έχετε να φάτε, ούτε να σας νοιαστεί. Πάρτε μια κατάσταση στα χέρια σας τώρα που η υγεία δεν κοστίζει και η κάρτα υγείας του F-Club είναι 100 ευρώ για όλο το χρόνο. Αλλά θα ανοίξουμε γραμμές το γνωστό δεκάλεπτο από τις 3 η ώρα, από τώρα έως τις 3 και 10 και όλοι όσοι τηλεφωνήσουν, Γρηγόρη Κόκκινε, που είναι ο άλλος έφυγε. Ραπτόπουλε έφυγες, δεν πειράζει. Όλοι όσοι τηλεφωνήσουν 23-1500-1500 θα δώσουμε 4 άτομα της οικογένειας να έχουν τις κάρτες όχι για χρόνο, για 16 μήνες, όχι 540 ευρώ, 150 ευρώ για όλο το 16μήνο και τα 4 άτομα στο 23-1500-1500 και θα πάρουν μαζί και τσεκάπ χωρίς συμμετοχή. Τι να πω. Καθαρισμός δοντιών, εντελώς δωρεάν και για τα 4 άτομα. Αιματολογικές, εντελώς δωρεάν. Καρδιολογικό έλεγχο με τον αιματολογικό μαζί, εντελώς δωρεάν. Και όλα τα άλλα, είμαστε δίπλα τους, βελτιωνόμαστε, υπάρχει και 24ωρη γραμμή να εξυπηρετεί. 23-1500-1500, εύχομαι στον κόσμο να έχει το καλύτερο του Σαββατοκύριακο και να το απολαμβάνει με την οικογένειά του και με αυτούς που αγαπάει. Προσφορά είναι για 1,5 χρόνο. Για 1,5 χρόνο, 16 μήνες. Και με πράγματα που θα τα πλύνουν ούτως. Τώρα είπες 1,5 χρόνο, τώρα τη γυρνάμε την πλάκα. 18 μήνες, παιδιά, 4 άτομα. Δεν θα το κόψω τώρα, αυτό το είπες 1,5 χρόνο. 4 άτομα, 18 μήνες, 150 ευρώ. Ξεχνάτε το 600 που θα πληρώνατε, 150 ευρώ. Η υγεία σας είναι πάνω απ' όλα για να μπορούμε να τσουγκρίζουμε και να λέμε στην υγειά μας και να το κάνουμε και πράξη. Πάρτε τη και αχρίαστη να είναι. Πάνω απ' όλα την ασφάλεια στο αυτοκίνητο γιατί την κάνουμε. Για να πάω να παίξω συγκρουόμενα έξω. Όχι. Να χτυπάω. Αλλά μου τύχει κάτι να αποφύγω τα χειρότερα. Ναι, στο στόμα σου. Αυτό ακριβώς. Είναι. Αυτό είναι η καταιγεία του F-Club. Λοιπόν, έχετε 10 λεπτά. Τον τρώμε και δύο πάντα. Εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Καλό είναι. 23-12. 23-1500. Και το λέω λάθος γιατί υπάρχουν άνθρωποι που για 18 μήνες. Για 18 μήνες και τα 4 άτομα. Λοιπόν. Ορμάτε. Λοιπόν. Φίλε και που ρωτάς για το εξώδικο του Ιβάν, να το θίξω σήμερα δεν έχει αξία για το Μητσοτάκη λες. Αυτό, αναλόγως με το αποτέλεσμα που θα φέρει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, θα φανεί χρήσιμο από εβδομάδα. Ούτως ή άλλως από εβδομάδα, αν εξαιρέσει το Champions League και κάτι άλλο, δεν έχει πολύ πολύ φασαρία. Οπότε, τι να λέμε τώρα, περιμένουμε. Ναι, έστειλε εξώδικο. Γιατί για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών ο Ιβάν Σαββίδης στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και είναι καλό ή κακό αυτό?
Πες μας, είναι καλό ή κακό? Εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε με γραμμές που θέλει να μου βγάλει τον Ηρακλή ότι θα το πάρει αλλιώς σχέδιο το παιχνίδι και όχι με τη μαγιά του. Καταλάβατε! Η κότα! Η κότα με λυρί! Όλοι οι ρεπόρτερ του Ηρακλή διπλό το μέσα παιχνίδι, ρε Βόδι. Μόνο εσύ δεν το έπαιξες, Βόδι. Ρε Βόδι. Έχει δώσει τρία παιχνίδια από Δευτέρα, Πέμπτη και Κυριακή και εσύ ψάχνει να βρει για κουμπάρους, κουμπάρες και πράσινα λόγια. Είναι δυνατόν, κόκκινε. Ας σου πω και για λεπτομέρεια που δεν την ξέρεις. Εδώ και καιρό θα ήταν προπονητής στον Ατρόμητο ο Παντελίδης, αλλά δεν το χωνεύει ο Γέρος ο Σπανός. Για ποιο λόγο δεν έξω. Θα μάθω, δεν ξέρω. Ο Γέρος ο Σπανός έχει πρόβλημα κάποιο με τον Παντελίδη. Ο Γιώργος ο Σπανός είναι κόλος και βραγκή με τον Παντελίδη. Και εσύ λες ότι ο Ηρακλής θα χάσει εκεί μέσα. Δεν είπα θα χάσει. Τι θα κάνει. Δεν θα κερδίσει αυτό το μάτς. Εγώ μίλησα. Άμα δεν πάρει αυτό το μάτς, ποιο θα πάρει. Μίλησα για το χορτάρι. Για το χορτάρι. Εσύ μιλάς για ιστορία. Τι θα πάνε, μην πέσει η απόδοση, ρε ηλίθιε Παρασκευιάτικα, πάνε παίξτε. Ναι. Πάνε παίξτε το βδομαδιάτικο σου, Χαϊβάνι. Το βδομαδιάτικο σου, ακούτε τι λέει. Να το συλλάβουν αμέσως τώρα. Εμένα να συλλάβουν. Γεια λοιπόν. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ έως 31 Μαρτίου. Αγοράστε τώρα πολύ φθηνότερα ό,τι θα φορέσετε σε ένα μήνα. Mega Outlet. Έξυπνες αγορές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Στον Μασούτη βγαίνετε διπλά κερδισμένοι και σε αγορές και σε πόντους με τη MasCard. Πέμπτη ως Σάββατο. Όλα τα προϊόντα Le Petit Marseillais, Gliss, Fa, Diadermin και οι βαφές μαλλιών Palette 50% φθηνότερα. Πάνες Babylino Economy, Megapacks και Μωρομάντιλα Baby Care 40% φθηνότερα. Προϊόντα πλυντήριου ρούχων και πιάτων Planet 50% φθηνότερα. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank μέχρι τέλος Μαρτίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Μέχρι εχθές, η μεγαλύτερη ποικιλία και οι καλύτερες τιμές σε ετοιμοπαράδοτα έπιπλα και κρεβατοκάμαρες ήταν αλλού. Τώρα είναι στη Ραβένα, στη Θεσσαλονίκη. Στο ολοκένουργιο κατάστημα που μόλις άνοιξε δίπλα από το Mediterranean Cosmos στην Πηλαία. Και βέβαια, η μεγαλύτερη ποικιλία και οι καλύτερες τιμές σε ετοιμοπαράδοτα πλακάκια και είδη γυμνής ήταν και θα είναι πάντα στη Ραβένα. Ραβένα. Και στο design νούμερο 1. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη για εσένα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το τηλέφωνο ενός καταστήματος ειδών γάμου θα ήθελα. Mm-hmm. Στέφανα, κουφέτα, τέτοια ξέρετε. Μάλιστα. Περιοχή. Παλαιό Φάληρο. Βεβαίως. Σημειώνεται. Ναι. Μενέλαος Μπακούρης. Ορίστε. Μπακούρης. Μπακούρης. Με μπου. Όπως η μπομπονιέρα. Μπορεί να μην ταιριάζουν όλα τέλεια με την επιχείρησή σας, ένα όμως από τα POS της Εθνικής σίγουρα ταιριάζει. Γιατί στην Εθνική Τράπεζα θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία τερματικών συσκευών και προγραμμάτων για να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στη δική σας επιχείρηση. Αποκτήστε σήμερα το δικό σας POS σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και στο mbg.gr. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι. Όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Στην Πορσελάνα διαμορφώνουμε το χώρο στην τιμή που πραγματικά σας εκφράζει. Γι' αυτό, πρώτη με 11 Μαρτίου, σας προσφέρουμε μείον 30% και δώρο των ΦΠΑ σε όλα τα πλακάκια, είδη μπάνιου, κουζίνας και τα έπιπλα σπιτιού. Μόνο για λίγες μέρες στα καταστήματα Πορσελάνα. Πορσελάνα. Feeling home. Τρία γκολάκια θα βάλει η ομάδα μας. Ρε κολλητέ, θα σταματήσεις να μασάς επιτέλους. Ρε φίλε, οι προσφορές στα μπέργκερς, το γύρο κρέπα και τις φωλιές από το μάσημα της Ηλιούπολης είναι για πολύ μάσημα.
Με τόσο μάσημα, στο τέλος θα γίνεις μασίστας. Δοκίμασε και εσύ τα νέα μπέργκερς, τον γύρο κρέπα και τις νέες λαχταριστές φωλιές με δώρο Coca-Cola από το Μάσημα, Μακρυγιάννη 74 Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 665590. Ψάλος έχει προκληθεί με την κατάργηση του ΦΠΑ στις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο στη Ford Βροχίδης Χατζής. 50 χρόνια Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες προσφορών για όλα τα μοντέλα Ford. Και δώρο το ΦΠΑ στο σέρβις. Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες που αλλάζουν τον κόσμο της Ford. Ford Βροχίδης Χατζής. Αξία που εμπιστεύεσαι. Άνοιξε η μεγαλύτερη κρεαταγορά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Φοίνικας Κρεαταγορά. Αυτά που θα σου πω δεν τα έχεις ξανακούσει. Κοτόπουλο ολόκληρο το κιλό μόνο 2,39. Μπριζόλα το κιλό μόνο 3,89. Κιμάς μουσχαρίσιος το κιλό μόνο 5,99. Νέα μεγάλη κρεαταγορά Φοίνικας. Απίστευτο. Κρεαταγορά Φοίνικας στην είσοδο της Θέρμης από τη Λεωφόρο Ουγγανίων στην οδό Λέοντος Σοφού. Θα ψωνίσεις πιο πολλά με λιγότερα λεφτά. Όπως είπαμε, κυρία εσύ. Καλησπέρα. Πού ήσουν όλη μέρα, ρε! Ο! Μη μου πεις ότι πήγες μάλι, σέφαγα! Με τέτοια κέρδη θα πας με όποιον βρεις! Στο Princess Casino βρίσκεις κληρώσεις μετρητών 4.000 ευρώ κάθε Τετάρτη και Κυριακή, 10.000 ευρώ κάθε Παρασκευή και 12.000 ευρώ κάθε Σάββατο. Συνολικά 300.000 ευρώ σε κληρώσεις για όλο το Μάρτιο. Σε περιμένουμε! Έχετε πληροφορηθεί για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά τη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και συμπεριλαμβάνει όλους, αγρότες και μη? Ξεκινά άμεσα. Παρέχει επιδότηση μέχρι 75% υπό όρους και ανάλογα με την περιοχή. Τα χρήματα είναι ήδη εκταμιευμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας έχει ανάγκη από αυτές τις επενδύσεις. Προλάβετε! Στείλτε μήνυμα στο 54344 γράφοντας ΑΜΗ4 κενό, ΕΣΠΑ κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και σύντομα θα επικοινωνήσει ειδικός συνεργάτης για να σας ενημερώσει για τον τομέα που σας αφορά. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 των FM. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θανάση Πολίτη, ο οποίος με ενημέρωσε πριν από οποιονδήποτε ότι από το Καρφούρ προς τα δυτικά δεν περπατάει τίποτα. Εντάξει, όποιος άλλος έχει ενημέρωση για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, τους συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα και θα πέσουν σε κίνηση, το κάνει με ένα απλό μήνυμα. Το 2310-1390 είναι δικά σας από εδώ και ως το εξής. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε για τις χθεσινές αναμετρήσεις του κυπέλου, για το τι θα θέλατε να δείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει τις επόμενες μέρες, τι περιμένετε το Σαββατοκύριακο. Πολύ σίγουρος για κουμπαριές είναι ο Φαλακρός για τον Ηρακλή. Δεν υπάρχουν αυτά. Τα δεν υπάρχουν. Όταν σας λέω δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχει και σάλιο. Και όταν δεν έχει σάλιο, δεν υπάρχει ούτε ο κουμπάρος ούτε ο κουμπάρα. Εντάξει. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, στους οποίους βρίσκεις από ένα καθρέφτη αυτοκινήτου μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ. Όλα με γραπτή εγγύηση, ανοιχτά κάθε μέρα. Και την ημέρα του Σαββάτου με ένα τηλέφωνο στο 18133. Υπενθυμίζω ότι αύριο στη Μέτροσπορτ θα υπάρχουν 50 αυτοκόλλητα του τέστην, 50 μαγικά χαρτάκια, τα οποία είναι για το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Στη Μέτροσπορτ λοιπόν μπορείτε να βρείτε εσείς το δικό σας τυχερό εισιτήριο. Θα πω δύο λόγια για τον γκολ του ΠΑΟΚ που έφαγε. Έχει ευθύνη ο Γλύκος. Γιατί έχει ευθύνη ο Γλύκος? Για το πώς θέστησε το τείχος. Όχι. Το τείχος θέστησε μια χαρά. Δεν φταίει το τείχος. Τι φταίει? Φταίει το γεγονός ότι ο Γλύκος φλέρταρε με το δοκάρι το δεξί. Θα ρίξει και ήταν η Kim Basinger 35 χρονών. Η θέση του δηλαδή στο φάουλ ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ κοντά στο δοκάρι. Δηλαδή άφησε όλη την αριστερή του πλευρά εκτεθειμένη. Γι' αυτό και δεν μπορούσε να έχει αντίδραση στον γκολ. Το χτύπημα δεν ήταν τίποτα το σημαντικό. Πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος. Και τι έγινε? Γλυκά. Ούτε καν με δύναμη. Γλυκά. Ναι, δεν έβαλε. Όχι αλμυρά. Δηλαδή, ναι, ήταν ένα χτύπημα μέτριο. Εάν ο Γλύκος ήταν ένα μέτρο πιο αριστερά. Γιατί δεν έπεσε? Οσόφιλε. Η απορία γιατί δεν έπεσε. Οσόφιλε. Γιατί δεν προλάβαινε.
αν είχε ένα μέτρο πιο αριστερά την τοποθέτησή του, θα προλάβαινε να αντιδράσει. Το τέτοιου είδους γκολ, δεύτερο τερματοφύλακας, όταν πάει μπάλα στο γάμα, περάσει με δύναμη πάνω από το τείχος, εκτιναχθεί ο τερματοφύλακας και λες, ήταν από την πλευρά του τείχους. Όσο για αυτούς που λένε τους κομπλεξικούς σε άλλα ραδιόφωνα για το Γλύκο και λέγαν κάποιοι για το Γλύκο κτλ., να τους πω ότι σου στέλνει χαιρετίσματα ο Κάτσεμπαχ. Το θυμάσαι τον Κάτσεμπαχ. Άντε μπράβο, πολύ ξέρε. Πάμε στον Μπάρι. Πάμε στον Μπάρι. Ποιο Μπάρι? Στον Μπάρι, παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλώς σας. Λοιπόν, επειδή ο Αραυτόπουλος γουστάρει και λίγο τακτική και λίγο Λουτσέσκου γουστάρει, τον έχω καταλάβει. Βεβαίως. Τον έχω κόψει. Χθες έπρεπε να βγάλει το Σολτάνι. Χθες έστειλε και λούδια στη γιορτή του. Χθες δεν έπρεπε να βγάλει το Σέρβο. Εκεί ήταν το λάθος του. Για ακόμα μια φορά έστεισε την ομάδα εξαιρετικά. Ακόμα μια φορά. Πού τα χαλάει ο Λουτσέσκου με τα νεύρα του. Αποκτάει νεύρα στη διάρκεια του ματς. Κάπου εκεί άρχισε να θολώνει και πάλι στις αλλαγές τα κάνει μαντάρα. Κυρίως στην αλλαγή του Λάζιτς. Σωστά το είπες. Μπράβο. Βλέπεις μπάλα. Και τι έκανε ο Λάζιτς, ρε φίλε, στο παιχνίδι? Φίλε, ο Λάζιτς έχει κάτι. Έχει αυτή την υποδοχή της μπάλας. Έχει την μπούκα στην περιοχή. Μπορεί να τελειώσει φάσεις. Δεν το βγάζει, ρε. Δεν ξέρει τώρα πώς. Παίζουμε ένα παίκτη από την ομάδα της Ξάνθης. Ναι. Ο οποίος κάνει τόσο μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι. Γιατί για μένα η Ξάνθη είναι Ροσουλτάνη, αυτό που λέμε ομάδα. Ροσουλτάνη κουράστηκε, ρε, βαρύς είναι, ναι, κουράστηκε. Και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, άλλο άμα ήταν στα καλά του, άλλο, δεν λέω, και θέματα. Δεν λέω για τον Σουλτάνη. Πες μου, ο Λάζιτς τι έκανε? Έχει τελειώσει, κάνει κακό στην ομάδα πλέον. Άλλο αυτό το πράγμα. Βγάζει το Σολτάνι, βάζει το Λάζιτς και κρατάει το Λάζιτς. Ή καλύτερο, σε διείδηση, τα ταχύτητα, τα τελειώματα. Δεν το καταλαβαίνεις. Το γκολ που βάζει στον Πάο, πώς το βάζει? Και κάτι τελευταίο. Αυτό δεν αφορά εσάς και μπράβο στο σταθμό σας. Να το πούμε και αυτό. Μπράβο στο σταθμό σας που κρατάει μια πολύ σοβαρή στάση σε όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί πέρα. Αυτά που έγιναν χθες στην Τούμπα ήταν απαράδεκτα. Χτυπήθηκε ποδοσφαιριστής της Ξάνθης πιτσιρικάς από τις ακαδημίες. Έγιναν σκηνικά, μπαίναν ούγκοι μέσα στα αποδυτήρια, τραμπούκι, κάνανε ράνα φασαρίες. Αυτά στη Ξάνθη δεν γίνονται. Να το πούμε ξεκάθαρα. Δηλαδή να φτάσουμε τώρα στο σημείο να περιμένουν στη Ξάνθη δημοσιογράφους από τη Θεσσαλονίκη, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί, ξέρουν για ποιον μιλάω συγκεκριμένα, έναν που προκαλεί κτλ. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αυτός που προκαλεί δημοσιογράφος. Εκτός έδρας κάνει μανούρες. Δεν κάνει εμφανίσεις. Είναι σαν τους κριτικούς. Έξω από την Κρήτη δεν πάνε, ρε φίλε, να κάνουν μανούρα. Στην Κρήτη κάνουν τις μάγκες. Αυτοί είναι οι μάγκες. Εγώ όμως ξαναλέω ότι στην Ξάνθη θα τους υποδεχτούμε πάλι όπως που έχουμε τόσα χρόνια. Γιατί στην Ξάνθη τελευταία χρόνια δυστυχώς υπάρχει αδιαφορία από τον κόσμο. Φταίει και ο Πανόπουλος τώρα αυτό που λέω, να το ξέρεις. Δηλαδή με τον Πλατανιά 15 ευρώ χαμηλότερο εισιτήριο. Έχει και ο Πανόπουλος ευθύνες. Το έχει δει τιμωρητικά πλέον. Καλά, θα πω και κάτι άλλο τελευταίο. Και για τον ΠΑΟΚ, και το εύχομαι ειλικρινά να πάρει το κύπελο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτούς τους λίγους, τους 2-3 συγκεκριμένους που γράφουν, και καταλαβαίνω οι εποχές είναι δύσκολες, πεινάει ο κόσμος, που γράφουν αυτά που γράφουν, μην πλησιάζουν και πολύ στη Ξάνθη. Γεια σου, φίλε, έλα, απειλές και τέτοια ούτε για στίβα. Γιατί ας πάνε τα παιδιά στη Ξάνθη, κάνουν μαγκές, όχι μόνο στην Τούμπα. Παρακαλώ. Καλά λέει. Να πάνε, καλησπέρα. Και πάνε και στο Καραϊσκάκι, γιατί ο Ζαΐρης πάει στο Καραϊσκάκι, δεν πάνε αυτοί. Παρακαλώ. Όχι παρακαλώ. Όχι παρακαλώ. Αυτό είναι θέμα. Κάνουν μαγκές στην Τούμπα. Στο Καραϊσκάκι δεν πάνε, τραβάει ο Ζαΐρης στο Καραϊσκάκι με τον Πετρωτό, τρώνε του τραμπούκου ο Ζαΐρης και άλλοι κάθονται στη Θεσσαλονίκη στο καφενείο και το βλέπουν το μάτς. Όχι, όπα, μην θίξουμε κανέναν φίλο σου δημοσιογράφο και δεν είναι παρόν, θα ρίξει και αυτού που θίγουμε τόσα βλάκας, χρόνια. Απείλησε. Σιγάρε, ξέρει αυτό ποιο είναι που τον απείλησε. Καλά, ποιο είναι αυτό που απείλησε. Ξέρει αυτό. Αυτό που απείλησε ποιο είναι. Ξέρει. Ποιο είναι αυτό που απείλησε. Άιντε, τσαμπουκάδες στην έδρα μας και έξω τις κότες. Πάμε. Και στέλνουμε το Ζαΐρι, θα φάει το ξύλο Ζαΐρης. Και εσείς στο καφενείο κάθεστε. Ωραία, πάω ξύδες μάγκες εσείς, σαν τους κριτικούς. Κάνε μαγκές στην Κρήτη και αν μπει στο πλοίο και κάνει κανένα μίλι το πλοίο, κότα. Κότα ο κριτικός στο πλοίο. Λέγε κόκκινε. Εγώ να πω, ο φίλος θα πει. Εσύ δεν δώσε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Φίλαθλος του Ολυμπιακού, παιδιά. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Άλλες, σας ακούω κάθε μέρα. Άλλες φορές συμφωνώ, άλλες διαφωνώ μαζί σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το Γρηγόρη τον Κόκκινο. Γρηγόρη, ο παίχτης του Ηρακλή, πες μου το παιδί που πήγε στο Πανιόνιο, δεν θυμάμαι το όνομά του, μου διαφεύγει. Ο Λάμπρου, φίλε, δεν στο πει. Ο Λάμπρου πήγε στο Πανιόνιο και αν θυμάμαι καλά, ο Πανιόνιο έδωσε δανεικό τον Αργυρό προς Ηρακλή. Τα λέω καλά. Καλά τα λες. Καλά τα λέω. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Γρηγόρη. Αν αυτό γινόταν στη Λιβαδιά και στον Ολυμπιακό. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός έπαιρνε ένα παίχτη, τον Μουλόπουλο από τη Λιβαδιά, τον έδινε στον Πανιόνιο και ο Πανιόνιος έδινε ένα δανεικό στη Λιβαδιά.
Και αμέσως μετά γινόταν το παιχνίδι Λεβαδιακός Ολυμπιακός και ερχόταν 1-1. Τι θα έλεγε σήμερα στο ραδιόφωνο? Τι θα έλεγα στο ραδιόφωνο? Ναι, ναι, τι θα έλεγε σήμερα. Παλικάρι μου. Εσύ τι πιστεύεις ότι θα έλεγα? Εσένα ρωτάει. Εσένα ρωτάω. Εσένα ρωτάει. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Ρατόπουλος. Εσένα ρωτάω. Έχεις ανάγκη από δικηγόρο? Όχι, δεν έχω κανένα δικηγόρο. Θέλω να σε ρωτήσω. Σε ρωτάω ευθέως και θέλω να με απαντήσεις ευθέως. Απάντα ευθέως. Ευθέως απαντάω. Απάντα, τι θέλω. Ευθέως, απάντησε. Δεν ακούω κάτι. Για να πω κάτι πρέπει. Δεν σου λέει, φίλε, γεια σου. Πρέπει... Επόμενη γραμμή. Δεν σου λέει. Θα κάνεις μόνο σου κοπή. Μα σου λέω, δεν θα το απαντήσει για οικονομία χρόνου. Δεν θα τον έχεις τη γραμμή. Ναι. Όχι, τον έριξε. Γιατί τον έριξε? Εγώ τον έριξα. Αφού δεν θα το απαντήσει. Γιατί τον έριξε? Μα δεν θα το απαντήσει. Γιατί να μην το ρίξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Αν μου. Εγώ δεν σου είπε, δεν κατάλαβα. Εγώ. Άσε τι, εγώ. Αν μου δώσει δικαίωμα μια ομάδα, φυσικά και θα δεν πω. Δεν θα σου απαντήσει, ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Αν δεν μου δώσει δικαίωμα, δεν σου απαντάει, ρε φίλε. Πέρα τέταρτο τώρα. Καλημέρα. Γιατί τον έχω, επειδή δεν τον απαντήσει. Σε ξέρω σαν κάλπι και δεκάρα. Και από μπρος και από πίσω και από πλάι. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Ω. Τι έγινε? Πήραμε τρία πραγματάκια επιγραμματικά. Το πρώτο είναι ότι Γρηγόρη Κόκκινη είναι πολύ περήφανος για σένα. Γιατί τελικά δεν έπεσα έξω. Είσαι ένας βέρος γνήσιος πρώην πασόκος κοροπετσωμένος. Κοροπετσωμένος. Δικτυωμένος. Μέχρι τα ντουζένια με εκεί που δεν πάει. Κανένα δεν μπορούσε να ξέρει τρεις μέρες πριν γίνει ένα τέρμι ποιος θα σφυρίξει. Εσύ το ήξερες και το είπες δημόσια. Μπράβο σου. Και μπράβο σου για τις άκρες που βρήκες το τελευταίο 15ήμερο, ενώ δεν τις είχες. Αυτό δείχνει ικανότητα. Γι' αυτό σε θαυμάζω. Δεύτερον, από πότε ρε υπόψη συνδυάζεται μια πετυχημένη χρονιά με τρόπαια? Από πότε μάθετε στα τρόπαια εσείς και θα είναι αποτυχημένη χρονιά, δεν πάρουμε κύπελο? Από πότε ρε? Οπότε μείνετε τρόπαια εσείς και συνδυάζετε την επιτυχημένη γωνιά με τρόπαια, δεν κατάλαβα. Ποια τρόπαια να πάρω? Το τρόπαιο το πάρω πιο βομαρισμένος. Θα το πάρω χειμένες, τέλος, μην τις βάζετε. Και δεν έχουμε προτίμηση ποιος θα έρθει τώρα, όποιος και να έρθει καταρισμένος σαν αυγό. Γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα και δεν επιλέγουμε. Όσον αφορά εσένα, ο Καρβατονιάδη, πιέσαι ένα ποτήρι γάλα, τράβα και ένα λαστίχ για να μην κάνεις κατακράτηση υγών, γιατί δεν αλλάζω τον πυλίναγο. Εντάξει, δεν τρέπεσαι. 747 ισόρι και όλοι σε Ρακλή, 748 με το κόκκινο μαζί. Τα βάτε στη Σιπηρία και στην Κατερίνα να πάρετε κανένα χαρτί από την εφορία. Άντε. Δεν μου λες. Ορίστε. Τώρα τι θα κάνει με τον Πανιόνιο? Θα καθίσεις να χάσεις μπαρ και πάρει ιστορικό στο πρωτάθλημα? Εγώ με τι θα κάνεις το χατήρι του θρήνου? Είμαι τεράστια ομάδα. Τι θα κάνεις το αγιά? Θα δώσει τον ιστορικό το πρωτάθλημα. Δεν έχει. Βρε, άντε με το αυτά πηγαίνει για τον Ηρακλή. Η Ελλάδα δεν έχει κερδίσει. Η κόκκινη έχει ενδιαφέρον. Λέγε ρε. Θα δώσει το παιχνίδι το πάρει το πρωτάθλημα ο Πανιόνιο. Γιατί για να βγει εκτό. Όχι, δεν έχει. Ναι, ρε. Εκτό, όχι. Ωραία. Ό,τι έκανα με τον Ολυμπιακό θα κάνω και με τον Πανιόνιο. Άντε ρε, πάρε. Άντε ρε. Άντε ρε, σου πια. Στον επόμενο. Είναι μεγάλη ομάδα. Μεγάλη σου πια είσαι, ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Για να μην λες ότι δεν παίρνουμε τηλέφωνο, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε γραμμή, ρε κόκκινε. Είπα εγώ δεν Σφυράκιας. Γεια σου, ρε Σφυράκια. Α, είδες, για να μην λες ότι μετά τη Δευτέρα, μετά την Τρίτη μάλλον, δεν παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και έτσι και αλλιώς. Εσένα σε, παίρνουμε. Σε ξέρω, σε χρέωσα. Σε χρέωσα. Όταν όχι, έχω, όχι, όταν έχω κάποιον να το χρεώσω, το χρεώσω. Σε χρέωσα. Όχι. Απλά επειδή ας πούμε... Σας δώσαμε σαν πονόψυχοι που είμαστε, σας δώσαμε το χιναράκι, πάση κάθε τίποτα. Θα σε κόψω εγώ, εσείς, θα σε κόψω εγώ τώρα. Αλλά εσείς... Αντί να πεις ευχαριστώ το διαιτητή, γιατί σε έκανε δώρο τον γκολ, έχεις το θράσος και... Εννοείται, ναι. Εσείς όμως αντί να πείτε Ηρακλειδής ευχαριστώ, γιατί τι το χεράκι που σας ταΐζει και βγάζετε εκεί πέρα τις βρισιές, και λέτε να πούμε, βρίσκεται το χέρι. Απαράδεκτο το σύνθημα που γράφτηκε. Εσύ πες μου λίγο. Ναι, ποιο χέρι, ποιο χέρι μας τάισε. Και δεν το ξέρω. Το χεράκι του Σαββίδη. Κοίταξε, τώρα που ο Ηρακλής θα πέσει, χτύπα ξύλο να βγω ψεύτης, όταν θα πέσει εξωαγωνιστικά, μη μου βγεις εσύ ειδικά και μου πεις τα τάρταρα, γιατί μίλησες για χέρι που ταΐζει. Κανείς δεν, όχι, κανείς όχι, δεν ταΐζει σήμερα. Λοιπόν, κύριε, ένα ακόμα κόκκινε. Θα ήθελα να πέσετε με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, ρε, να παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Αλλά στην Αθήνα, για να δω πόσοι θα κατέβετε, πόσοι έχετε, ας πούμε, γιατί όπως λένε εδώ πέρα οι περισσότεροι είστε με μπουκάλες οξυγόνου, όπως λέει ο φίλος μου εκεί πέρα, ο Ραπτόπουλος. Να δω πόσοι θα κατέβετε στην Αθήνα, θέλω να παίξουμε.
γίνεται. Μάλιστα. Εσύ περισσότερο κόσμο από εμένα στην Αθήνα δεν έχει κατεβάσει πάντως. Κατέβασαν 3.000 εισιτήρια, ρε φίλε. Από σένα δεν έχω κατεβάσει. Τότε. Αλλά τώρα. Πόσοι θα κατεβείτε. Σου δόθηκε ευκαιρία πρόπερση με τον Παναθηναϊκό και πάλι δεν κατέβασε. Σου βγάζω το καπέλο. Έφυγε. Δεν πειράζει. Με εσάς άμα παίζατε θα ήταν πιο καλά. Άντε για. Παοξής είναι ο φίλος. Παοξής, ναι. Τι έγινε στο Καφτανζόγλιο, ούτε νίκη, ούτε ο λαός του Παοξής. Είπε ότι μας το χάρισε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ο Κωνσταντίνος είμαι. Πρώτη φορά τηλεφωνώ. Μάλιστα. Από Ολυμπιακός είμαι, φίλος του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Είμαι. Κωστή, δεν σ' άκουσα την πρώτη ώρα, έκανες καμία... Να μ' άκουγες. Δεν πρόλαβα, συγγνώμη. Λόγω δουλειάς. 4-4-2 η ομάδα σου, όποτε ναι. Παίζει, έχει προβλήματα. Ήσουν ναι. Τυχερός εχθές που είχες δυο χαφ το Μανιάτη, που είχε πολύ καιρό να παίξει και δεν έχει διάρκεια στο 90 λεπτό και δεν τον άλλαξε, και τον ούπιτε στα 35. Σου παίξανε με 3 σκάφ εναντίον 2 και είχες προβλήματα. Όταν μπήκε ο Φορτούνης στο μάτς και το γύρισε σε 4-2-3-1, ήταν διαφορετική η ιστορία. Ανέβηκες σε επίπεδο. Και επίσης, καλά που έβαλες τον Αρσαριφάρτ που είχε μεγαλύτερη κίνηση στο χώρο. Και επίσης, είχες να αντιμετωπίσεις μια ομάδα που μετά το 1-0 στρατηγικά δεν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι θα άφηνες χώρους και έχει κοντούς και γρήγορους παίκτες να βγει στο χώρο και δεν βγήκε. Είναι η πιο κοντή ομάδα του πρωταθλήματος και την έφαγες στον αέρα. Ναι. Στον αέρα την έφαγες. Την πιο κοντή ομάδα του πρωταθλήματος, τον Ατρόμητο. Πάντως μπράβο που το γυρίσαν έτσι. Εκεί με τον goal offside. Εντάξει, μην αρχίσεις και κλέσα τους παοξίδες τώρα. Όχι, κανένα. Και θέλουμε χαρτομάτιλα και για εσάς. Εντάξει. Δεν θέλουμε να κλαίμε εμείς. Αυτό, εσείς τι πρέπει να κάνετε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλά που άνοιξε τα μάτια τον Πέντο και έβαλε μέσα στο Φορτούνι. Αυτή ήταν η όλη η δουλειά, φίλε. Καλά, σίγουρα τον προστάτευσε για να. Γιατί έχει το μάθημα εδώ στην Τούμπα. Έχουμε και την πεσίκτα ζωστά, αλλά έχει. Και σου βγαίνει καλά. Τι περιμένει στην Τούμπα. Σου βγαίνει καλά ο. Τι πιστεύει. Σου βγαίνει καλά ο Χάφο Πιτσιρικάς. Όπως το λένε, ο Ανδρούτσος. Πολλά τρεξίματα σου βγάζει. Σου βγαίνει καλά ο Ανδρούτσος. Ναι. Και παίζει και σε δύο τεστ καλά το παιδί. Μακάρι να πάει. Τι περιμένει την Κυριακή. Τι περιμένω. Κλειστό μάτς πιστεύω περιμένω. Ναι. Δεν ξέρω. Τακτικής. Μάτς τακτικής θα είναι. Τώρα. Σου ζητάμε προγνωστικό. Δεν ξέρω. Εγώ παίζω καλά την επιθέση. Δηλαδή γενικά οι Πορτογάλοι παίζουν καλά. Άμα βρεις χώρο στην Τούμπα θα κάνεις γκολ. Είναι δύσκολο το μάτς για τον ΠΑΟΚ. Θα παίξεις ρόλο δεύτερο. Το δεύτερο ημίχρονο της Τουρκίας θα πρέπει να το δείξετε στον Ήβη. Να μην κάνει τα ίδια λάθη. Το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού στην Τουρκία δεν πρέπει να γίνει στην Τούμπα. Ναι. Έχω πρόβλημα γενικά στις κλειστές άμενες. Κομμουνιστής. Rapto.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες στο Rapto.gr, κύριε. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Κώστα. Για Κυριακή τι βλέπεις? Εγώ το βλέπω άσο, ο Κώστας το βλέπει. Εγώ βλέπω 1-1 και διπλό τον Ατρόμητο και διπλό τον Ατρόμητο με τον Ηρακλή. Μάλιστα, ωραία. Έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Να είσαι καλά. Ναι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, Παναθηναϊκός είμαι. Ωραίος. Δεν πήρα να μιλήσουμε αθλητικά σήμερα. Άκουσα χθες, ήθελα να βγω, αλλά δεν είχε γραμμές. Που είπε Στραπτόπουλο για τον χριστιανισμό κάτι. Τι είπα εγώ? Είπε για τον χριστιανισμό. Για τον κομμουνισμό και τον χριστιανισμό, ότι είναι δύο θεωρίες ανεφάρμοστες, ναι. Ναι, αυτό τώρα επειδή δεν πιστεύεις εσύ, δεν μπορείς να το λες αυτό το πράγμα. Γιατί, ρε φίλε? Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι ιδέα να εφαρμοστεί. Εφαρμόστηκε. Βέβαια εφαρμόστηκε. Πού εφαρμόστηκε? Δεν μπορείς να πεις ότι εφαρμόστηκε σε ένα σύνολο, κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Πού εφαρμόστηκε? Ποιος άνθρωπος τον εφαρμόζει? Ξέρεις όλους τους ανθρώπους του. Ο άνθιμος, ας πούμε. Ποιος? Ρε ας τον άνθιμο. Ποιος? Ο άλλος, τον Καλαβρίτορ που είπε να βγάλουμε καρκίνο στο στομάχι. Σταμάτα λίγο. Ποιος, ρε φίλε? Ο άλλος που φάγαμε κότα Μεγάλη Παρασκευή και είπε να βγάλουμε καρκίνο στο στομάχι. Αυτός ο καλός άνθρωπος. Ποιος? Ο Εφρέμ. Ναι, εντάξει, άκουσα. Ποιος? Πες μου, ρε, ποιος τον εφαρμόζει? Τον κομμουνισμό στην εξουσία, ποιος τον εφαρμόζει? Δεν ξέρω κάθε άνθρωπος τι κάνει. Πώς δεν ξέρουμε τι κάνει κάθε άνθρωπος? Ξέρεις όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους του κόσμου που έζησαν και ζουν τώρα. Ρε, φαίνεται σε καμιά κοινωνία δεν εφαρμόστηκε ποτέ ο κομμουνισμός και ο χριστιανισμός. Άντε ο κομμουνισμός μπορεί να εφαρμόστηκε. Ο χριστιανισμός που δεν εφαρμοστεί, ρε. Το επειδή γίνονται δηλαδή ένας άνθρωπος που κάνει μερικές αμαρτίες σημαίνει δεν είναι χριστιανός. Φυσικά δεν είναι. Ή είσαι ή δεν είσαι. Τι πας και ζητάς από τον πάτερ Αβακού μετά συγχώρεση?
Ναι. Σοπα, σε βολεύει. Αφήγα εδώ πέρα, επόμενη γραμμή. Άσε μας καημένε τώρα. Δεν φύγει μπελά πριν πήγε να βγει, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Κάνεις εσύ αμαρτίες, είσαι χριστιανός και πας και 80 χρονών, έχεις σκοτώσει καμιά διακοσαριά, πας στο ρώσικο μοναστήρι εκεί πέρα, δεις ένα εκατομμύριο και σώνες η ψυχή σου. Δεν τραβάτε τα βυζιά σας να μακραίνουν, λέω εγώ μεσημεριάτικα. Πάμε επόμενη γραμμή. Έχεις τον αποθυμένο με στήθος. Ορίστε. Στήθος, μια βλέπω το δικό σου που θέλει. Ναι. Σαν τη Ζηλιάνη είναι το στήθος. Ναι. Καλησπέρα, ρε φιλαράκια, γιατί φωνάζε, ρε φίλε, αυτό που λέει. Το στήθος σου, ναι. Αφού είναι αγύμνος, θέλει ανόρθωση. Ε? Και μια ρόγα σαν την πιπίλα του τζάμπο είναι. Έλα, πάμε. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα, λέω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κοίταξε να δεις το ΑΕΚΑΚΙ να μην μιλάει καθόλου. Γιατί εκεί που ήτανε, να μην ξαναφτάσει, έτσι ακριβώς που νομίζει αυτός. Όσο αν νομίζει ότι ξέρεις κάτι θέλει τον ΠΑΟ και αν πάρει τρόπιο, αν πάρει το κύπελο, εγώ θέλω η κλήρωση να γίνει με την ΑΕΚ. Τώρα ημιτελικό. Πότε. Όχι. Ημιτελικό ή τελικό. Θέλω ημιτελικό πρώτα. Ημιτελικό. Να τον στείλω εγώ κατευθείαν να φάει γρυβάδια. Γρυβάδια να φάει, λιμνίσια. Να φάει τα γρυβάδια και μετά να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ. Έχω μια πορεία. ΠΑΟΚ έχει μια ιστορική και μια ομάδα που δεν έχει φτάσει όπως έχει φτάσει η ΑΕΚΟΥΛΑ. Κούλα. Η ΑΕΚΟΥΛΑ, κούλα. Δεν μου λες ρε Μάρκο. Μια πορεία έχω το Μαρκίσιο. Όταν παγώνει η λίμνη της Καστοριάς. Τα γρυβά... Κάνουν τσουλίθες αυτοί που νομίζουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια μικρή ομάδα. περίμενε. Τα γρυβάδια τι γίνονται. Τα γρυβάδια. Κατεψυγμένα. Βγαίνουν από τη γωνία. Ναι. Και μαζεύονται εκεί που είναι οι πάπιες. Ναι. Και κάνουν το πίσω ρε παπάκια. Ελάτε ρε εκούλα. Μες στην τούμπα να δούμε πώς θα περάσετε. Καλημέρα. Πάρε δρόμο ρε. Πάρε δρόμο από τη ζωή μου. Ναι. Λέγε. Πέσαν όλοι κάτω τώρα. Σιγά το πνευμόνι, ναι, σιγά χρουχού. Ορίστε. Ναι. Εμπρός. Έλα, καλησπέρα. Όχο, Βαραβάς. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, ρε Βαραβά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Ναι. Σε είδα, ρε Μάγκα, στην τηλεόραση και είσαι γουμαράκι, βλέπω, ε. Και γουμαράκι. Είδες το φως. Ε, το αφεντικό σε θέλει, λέει, να σε μιλήσει για να οικονομήσεις. Ποιο είναι το αφεντικό. Αν θα το γνωρίσει το αφεντικό. Ναι. Θα το γνωρίσει. Εισαγωγή, εξαγωγή. Κρατέμπορας είναι. Σε τι με είπε. Αυτό το μάγκα που βλέπουμε στην τηλεόραση λέει μπορεί να το με φέρεις κοντά μου. Λέω να το προσπαθήσω. Λέω του ποιότη σήμα να το πω. Θέλει να κάνεις καμιά δουλειά με το αφεντικό. Τι κάνει το αφεντικό. Τι κάνει. Πουλάει. Εισαγωγή, εξαγωγή. Το αφεντικό έχει στην Αθήνα 15 μαγαζιά. Τι μαγαζιά έχει. Δεν λέγονται από το τηλέφωνο. Μέρα ό,τι θέλεις. Ό,τι μαγαζί νομίζεις. Μαύρο χρήμα έχει να δώσει. Μόνο μαύρο. Αλλά αυτό είναι το πρώτο. Σε σακούλα τζάμπο έχει να βάλει. Βέβαια. Άμα έχει να συζητήσουμε. Ναι, ναι, γιατί μόλις σε είδε με λέει αμάν αυτό το γνωρίζει, λέω του ποιο τη είναι, ρε, από την κάθε τούπαλο. Τι θα έλεγα. Λέγε ρε. Να δώσουμε ρε εσύ και τα λίγο κουράγιο το δήμαρχό μας. Αυτό που έκλεψε ή αυτόν που είναι τώρα. Κανείς δεν έκλεψε, Κωνσταντίνε. Σε παρακαλώ. Τα 15 εκατομμύρια ποιος τα έφαγε. Ο Κύκλοπας. Έλα ρε Κωνσταντίνε τώρα. Τον είδες εσύ ότι τα έκλεψε. Εγώ. Ναι. Ο εισαγγέλεας. 15 εκατομμύρια λείπουν από το ταμείο. Πού είναι. Λέει, καλά ότι το τραγούδι του Μαργαρίτη που λέει τα λόγια του δεν τα ακούς ρε τι λέει. Εσένα τι έκανε, σε διόρισε ο δήμαρχος και... Τίποτα, εγώ είμαι ρέστος ρε τρελέ. Άμα είσαι ρέστος τι του κάνεις αβάντα. Σου δώσε προμήθεια από τα κλεμμένα. Εγώ λοιπόν... γιατί τον κάνω, όχι γιατί τον κάνω πάντα, γιατί κάποτε το ζήλευα σαν πέδαρος που ήταν, σαν αθλητής που ήταν και ναι, 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 ταχυδακτυλουργός μεγάλος. 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 Ταχυδακτυλουργός μεγάλος.